είναι ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά. Χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ, στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί, να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να γίνει ένα πρωτάθλημα συναρπαστικό. Σε Αγγλία, Γερμανία, Ελλάδα, β' εθνική να ανέβει και να γίνει φοβερό. Ό,τι θέλετε πείτε, εμείς γουστάρουμε να γίνει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και φαίνεται ότι για τη δουλειά μας θα γίνει. Θα γίνει ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτό του κροκόδιλου. Το παπούτσι είναι, τι είναι αυτό. Είναι πόσο βαθύ πασόκ είναι αυτό το πράγμα. Ρέλι από κουρτίνα, ναι, που βάλαμε στο σαλόνι. Η κυρία Μακρόν το έφερε εδώ πέρα αυτό. Ναι, με τη μόδα. Μαλάτο, σε βλέπω στεναχωρεμένο σήμερα. Σε βλέπω στεναχωρεμένο. Σε παρακαλώ, ναι, θα με αφήσει να πω κάποια στιγμή. Ό,τι γουστάρεις, πες το τώρα. Θες τώρα. Πες το τώρα. Γυρίζω κανάλια προχθές, γυρίζω TV 100. TV. Την ώρα που έρχεται. Καταρχάς, συγγνώμη για την εμφάνιση, παιδιά, έχουμε πάθει ζημιά. Την μέρα που έχει έρθει ο προεδρικός σύμβουλος της Γαλλίας. Και παίζουν λίγο πολύ, όλες και όλοι μιλάνε για την Μπριζίτ Μακρόν. Μήπως θες να γλύψεις την πατούσα και αυτήν της γριάς? Δίνω άρρωστα. Είναι άρρωστο μου αυτή. Κι εγώ, βέβαια. Τις γλύφω τις μασχάλες, πέντε μερώνει θα μόνο τις μασχάλες. Συμφωνώ. Εδώ συμφωνώ. Μπριζίτ Μακρόν, με αυτό πάω να πω. Συγγνώμη, και εσύ συμφωνείτε. Πώς δεν είστε μέσα στη Σταυρούπολη, εσείς όλοι? Συγγνώμη. Πόσο κάποια παίρνει στη Σταυρούπολη, ρε? Συγγνώμη. Σε ορφανοτροφείο μεγαλώσατε. Άσε βρε τώρα. Δεν σας βίζαξε μάνα. Άσε βρε τώρα. Τι να σε βίζαξε αυτή με τις σταφίδες, ρε φίλε? Συνέχισε, ρε. Πάρε, ρε. Γυρίζω τα κανάλια. Σε ορφανοτροφείο μεγαλώσατε αυτή, ρε. Για λέγε. Γυρίζω τα κανάλια. Κουλτούρα, ρε φίλε. Ναι, ναι, λέγε. Αν μας βλέπουν από το TV 100, παρακαλώ πάρα πολύ να το παίξουν, να το βάζουν κάθε μία ώρα να το βλέπω. Τι αγόρι μου, τι πες μου, τι. Είναι η εκπομπή μιας δημοσιογράφου. Ζητώ συγγνώμη τη γυναίκα. Πολύ καλή δημοσιογράφος. Ξεχνώ το όνομα του. Δεν ξέρει πώς τη λένε, ναι. Μπράβο. Μεγάλη δημοσιογράφο. Και δίπλα έχει καλεσμένη μια άλλη δημοσιογράφο. Και αυτή... Δύο Ελληνίδες. Τώρα η ηλικία οι γυναίκες έπρεπε να είναι στάνταρ 40. Ας βράσει. Ας είναι και 25, δεν με νοιάζει. Ναι. Και σχολιάζουν τώρα την παρουσία της Μπριζίτ Μακρόν. Ναι. Η οποία... Σχολιάζουν ενδυματολογικώς. Σχολιάζουν. Ναι, ναι. Λόγω τι, διαφοράς... ναι, όχι ως καθηγήτρια εκπαιδευτική. Άλλο λέω. Μήπως σχολιάζουν τη διαφορά ηλικίας ή ενδυματολογικός. Α, και αυτά όλα αυτό, και ναι, με μία ηρωνία και με ένα χαμόγελο το πονηρατζίδικο το ελληνικό. Και λέει η μία, ναι, η καλεσμένη. Ναι.
Μία γυναίκα που μπράβο της δεν διστάζει να τσαλακωθεί, αφού πολλές φορές φοράει πράγματα τα οποία δεν πηγαίνουν με την ηλικία της. Ναι. Γελάει ο κόσμος με αυτά που ακούω. Άχου, λέει... Και λέει ευτυχώς η γυναίκα παρουσιάστρια δίπλα, στο TV 100. Ναι. Λέει συγγνώμη, έχει τόσο υπέροχο κορμάκι, ναι, που ό,τι και να βάλει. Στεχνή. Αυτή που το είπε, ρε σε πάτε καλά. Στεχνή. Η γυναίκα φοράει τζιν 28. 28. 28 τζιν. Φοράει η μέση Ελληνίδα τρίτη γυμνασίου! Μαρία, το νούμερο, δώσε υπό κάτι. Μα τη στη μέση! Μάρια! Η κόρη, 28, ναι. Κωστή, θα φοράει. Να είναι γερό κοριτσάκι Ευγενία. Να δώσει φιλιά την οποία τη λατρεύω, το ξέρει. Φιλάκια. Πιστεύω ότι αν, στα, αν μέχρι τρίτη ηλικίου φοράει 28, να είσαι χαρούμενο. Αφού είναι σύντζα, ρε. Η μέση Ελληνίδα μετά το Λύκειο πάει 29-30, ανεβαίνει με. Φακλανοποιείται. Ναι! Στη γειτονιά μου βλέπω κοριτσάκια. Δευτέρα λυκείου με κυταρίτιδα. Τα στούρια μπέρδεψες. Δίπλα είναι το φουρτιώτη, δεν είναι η μαρμίτα. Ναι. Και τι λέει η άλλη. Τι κακή αρέσει που βγάζεται για τη γυναίκα. Πουλούρο το κομπλεξέ. Μπρατσάκι τόσο. Η μέση Ελληνίδα έχει κάτι μπράτσα που γάτσα κρέμα. Άντε που εσύ καμιά να λέει καλό λόγο Ελληνίδα για δεν ξέρω τι ξένες τι κάνουν. Να λέει καλό λόγο για άλλη. Μία στα 100. Καμία. Εντάξει καλά. Τόσο άλλε δύο φέρνει. Αλλά έχει... πολύ ακραίο αυτό. Τι ναι, τσαλακώνεται, ρε γυναίκα, η κορμάκι δεν υπάρχει. Ναι. Γάπα, μπούτι, πέλμα καμάρα, απίστευτο. Μπορώ να το γλύφω 15 μερόνυχτα. Καμάρα από κάτω το πέρα. Αστράγαλο. Ποιο καμάρα και αριστείδε καμάρα, ναι. Δεν ξέρω. Ζυγοματικά, που σα πω. Ζυγοματικά, ρε. Του παγιάτι που λείψε ο κρεμασμένο. Ναι, μετά, συγγνώμη. Σ' αρέσουν οι γυναίκε οι οποίε, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν σε ενδιαφέρει ηλικία, αλλά θε να στεγνέ. Κάτσε να σε πάρω γραμμή. Σ' αρέσουν οι στεγνέ. Έτσι, ναι, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Και ήμουν και με γεματούλα. Και το ιδίο του θέλει να είναι στενό και όχι φαρδί, ας πούμε. Δηλαδή με τη Γιάννη δεν πήγαινε. Με άλλα λόγια. Με την Κοντζάρα, όμως θα πήγαινε. Ναι, αλλά με την Κοντζάρα. Όπα, τι. Εδώ έρχεται σε σύγκρουση αυτά που λέμε. Στις 3-4 πιο περιζήτητες νύφες στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή. Η Κοντζάρα. Η κυρία Κοντζάρα. Η κυρία. Κατασχολιάζω για μόνο. Δεν λέω όλες τις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Οκ. Okay. Α, θεωρείς εξαίρεση. Αλλά κυρίως όμως. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε. Γιώργο. Ναι. Καλό χειμώνα, είπαμε και τα λοιπά. Ο Πάοκ μπαίνει στη Δευτέρα. Ναι. Θεωρείς ότι ο Πάοκ μπορεί να βγάλει χωριατήλα και μετά την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού είναι ικανός να μην κερδίσει τη Ριζούπολη. Και το άλλο, αν συμφωνεί ο Γιώργος, ναι, το έχω ακούσει αυτή την εβδομάδα πάμε πολλές φορές. Ναι. Σε εμάς στο ραδιόφωνο στο Λίμπερο, τουλάχιστον πάμε 5 ακροατές. Τι άλλο. Ότι το μάτς αύριο, ναι, είναι η μισή χρονιά για τον Πάο. Ναι, σωστό, ναι. Όχι ένα κομμάτι. Το άκουσα που βλέπει, ναι. Και το ψυχολογικό και το. Ναι, το, ναι, ναι. Όλοι αυτό. Ναι, όλοι, ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει βάρος μεγάλο και ο Απόλλωνας θα εκμεταλλευτεί αυτό το βάρος. Θα παίξει στα 30 μέτρα την άμυνα κτλ. Για πες ρε Γιώργο. Κοίταξε, καταρχήν το κυριότερο είναι ότι υπάρχει μια πολύ δυσμενή παράδοση. Έτσι, ναι, η οποία δυστυχώς. Δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει να την αναιρέσουμε για αυτήν. Πολλές ήττες. Σύνολο είναι 20 χρόνια. Από τα 37 μπάσει νομίζω έχει 20 ήττες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Ούτε ψήφιο αριθμών εικών δεν έχει πάνω. Λοιπόν, αυτό ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω τώρα, συνέχεια, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να κερδίσουμε. Η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη. Δεν έχει φαντασία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου αν χαθεί αυτό το μάτς. Ναι. Διότι μην ξεχνάτε ότι μπορεί αν χαθεί αυτό το μάτς να είναι η απαρχή για κάτι καινούργιο με τη λογική να αλλάξουν προπονητή. Mm. Από εκεί και πέρα φάνηκε για μένα γιατί τώρα. Όπα! Άρα του δικαιολογεί αυτού! Του δικαιώνει! Δεν είναι το μάτι. Να αλλάξει προπονητή! Ναι, δεν τελειώνει η χρονιά με αλλάξει προπονητή. Με φιδιάζει κι εγώ. Ναι, αν δεν ήμουν εδώ, δεν σε πίστευα ότι το έπεισε εσύ. Μπορεί να αλλάξει προπονητή. Ωραίο άντρα ο Πρέκα. Επειδή αν μπορεί να χάσει αύριο. Ναι, γιατί μπορεί να δουν ότι δεν τραβάει ρε παιδάκι μου. Αυτή τη στιγμή ο Πάπου δεν έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Σχεδόν μεσοκάρι. Ότι χουστάρι λέει. Δεν τον είδα εγώ να παίξει. Γιατί το είπε. Το συγκεκριμένο προπονητή εγώ δεν ήθελα να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο ακόμα. Λοιπόν, και μπορεί ακριβώς με τη λογική που να πει η διοίκηση να μην μείνουμε πίσω. Ευκαιρία είναι ότι αρπάξουμε να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι. Δεν έχει να πούμε και πολλά πράγματα για πάω. Είπαμε διαφορά είναι μεγάλη. Πρέπει να κερδίσουμε με τον Άγιο. Ολυμπιακό, είδε χθε. Ναι, για Ολυμπιακό. Για πε δύο κουβέντε πριν πάμε στο παλάτο με το. Τι κούπολο είναι αυτό. Αυτό το οποίο ακούστηκε. Αρτιοκά. Κάτσε. Ναι. Ακού. Τι ήχο και χρυμπάρι είναι. Όχι, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Δεν μπορεί πριν πει. Αυτό το άρωμα που φοράς, τι άρωμα είναι, πραγματικά είναι... Το έχουμε ξαναπεί. Πες το τι. Τσερούτι 1881. Τσερούτι. Τσερούτι. Τσερόκι.
Κάτσε, γιατί εγώ βάζω Van Cleef, αλλά Τσερούτι. Περίμενε. Σου κάτσε να μου το γράψει. Τσερούτι τελευταία φορά πρέπει να έχει φορέσει ο συγχωρεμένος ο θείος μου μεγάλος, ο Γαράλαμπος. 1900-880. Αυτό είναι τι το 1881. Είναι κλασικό όμως, καλό. Κλασικό αντικό. Είναι ο τύπος του. Γιατί έχει χωρίς αυτό που είναι άλλο πράγμα. Α, το νούμερο είναι ο τύπος του. Ναι. Όχι έτσι. Ωραίο, ωραίο. Το γράψεις και λάθος. Με γιου. Ναι, τσερούτι. Αυτό είναι τσερίτι. Το άρωμα του μαλάτου. Θα πάω το πάρω εγώ τώρα μόλις. Α, δεν βλέπω κιόλα, δεν έχω γυαλιά. Συνέχα. Εμείς πήγαμε το ίδιο με το μάτς. Με τον Χατζηνάκο, τον γιατρό, τον Ερακλειδέα και τον Οβοσέλατς. Ένα φίλο δικό μας. Πήγαμε και. Τι να. Μη μόνο το κάνεις, εντάξει, θα καταλάβει ο πολιτικός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που υπόθηκε καταρχήν την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν το μάτς. Με τα πλήρες ρόστερ του Ολυμπιακού. Με βρήκαν κάτι γάβρι πριν το μάτς και τους λέω θα κερδίσετε. Ού, λέει. Λέω πίσω έχετε, πίσω έχετε θέματα, λέω. Αριστερό μπακ, στόπερ, ιστορίες κτλ. Δεν σας βλέπω. Εγώ ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος γιατί ήταν πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες. Δεν αναρωτιέται έχει ποιότητα κτλ. Μου θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε πολλή δουλειά και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Μα έτσι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν αυτό θα του κοστίσει. Φέτος είναι γεγονός ότι. Έχει ανταγωνισμό. Έχει ανταγωνισμό, έχει θέμα δεν έχει. Διετσία, λέω. Και για μένα, μπράβο τους γάβρους, μάλλον τους Ολυμπιακούς, που το παίρνουν στα σοβαρά και δεν βγαίνουν, δεν βγάζουν το Θοδωρή να κάνει δηλώσεις. Βγάζουν τον ίδιο τον πρόεδρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, άρα σημαίνει ότι φοβούνται. Ότι φοβούνται. Έλα ρε τώρα. Εγώ δεν θα πω ότι φοβούνται. Διάβασα το φως σήμερα. Για να μην αναπτύξω το κλίμα εγώ. Δεν δείχνουν ότι φοβούνται. Δείχνουν απλά ότι το παίρνουν στα σοβαρά. Πριν 10 μέρες υπήρχε μια αλαζονία των φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά και διοικούνται του Ολυμπιακού. Εγώ μίλησα και με τις δύο παρατάξεις. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Για το κροσέ θα τα πούμε για τον Τίγρη. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα σου πω, Τίγρη, τι δεν έκανε σωστά με τον Κούγια. Θα σου πω εσένα τι δεν έκανε σωστά. Πού είχα μείνει και με διέκοψε ο Κούγια. Είχες μείνει για την αλαζονία των οπαδών του Ολυμπιακού την προηγούμενη εβδομάδα. Παίρνω τηλέφωνο στέλεχος της διοίκησης του Ολυμπιακού για να το ρωτήσω εάν, πριν το μάθω την Ξάνθη. Εάν υπολογίζουν τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλο, ότι θα του πάρει το πρωτάθλημα. Και οι αλαζόνες μου λένε. Όταν χτυπήσει ο Χριστός Παλαμάκια στο Ρίο Ντεζανέιρο, στο άγαλμα λέει και απάνω. Αυτό είπε σε κάτι. Ναι, τότε λέει πες πάω ξύδες θα πάρω πρωτάθλημα. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Κάνουν το ένα-ένα με την Ξάνθη. Κάνουν το ένα-ένα με την Ξάνθη. Και βλέπω σήμερα στις εφημερίδες στη γειτονιά μου, στη Χουρμούζη, στο περίπτερο, το φως. Και λέω δεν μπορεί. Το μέτρος μπορεί να είναι. Κυρίες και κύριοι. Διαμαρτυρία για τη διαιτησία, χερούκλα κτλ. Τι έγινε, Γαβρί, σφίξαν οι κόλλοι. Σφίξαν οι πάτοι, ακριβώς. Αυτά που κοροϊδεύω τους παοξίδες. Αυτά κάνετε. Τα ίδια θα σας πούμε και εσάς. Σαραπτόπουλος μιλάω. Εγώ οπαδί είναι οπαδί. Να πω λίγο να ο Πάος έκλαιγε πέρσι ο Τζόρνταν εδώ. Τώρα μου κλαίω μαλάτος. Σε λίγο το βλέπω τα δάκρυα να χύνονται. Πες Γιώργο. Το μόνο που έχω να πω για το θέμα του Καλογερόπουλου είναι ότι προφανώς ο άνθρωπος θα σκέφτηκε όπως είχε σκεφτεί ο κύριος Τριτσόνης στον τελικό του Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός. Ότι. Ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Τότε που κάνει ο Μανιέτσε. Σου κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Δεν έχουμε να πούνε κι άλλο, μόνο αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης. Κακός έγινε, αλλά αυτό λένε. Αυτό μα λέει και εγώ με την Ξάνη και αυτού. Κακούς έγινε. Δεν έχει άλλο. Κακούς έγινε. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Έχει ο Ολυμπιακός, είπαμε. Έχει μια καινούργια ομάδα. Είναι ακόμα ανέτοιμοι να δέσουν αυτοί μεταξύ τους και το είπα ξανά ότι η μόνη διαφορά σε σχέση με τον ΠΑΟ που πια έχουν βγάλει ότι για μένα δεν έχουν διαφορές είναι ότι διαχειρίστηκε ο προπονητής του το κρίσιμο μάτσο και ένα κρίσιμο μάτσο έχει παίξει μόνο ο Ολυμπιακός ως τώρα. Τη ρεβάνση του τη Ριέκα. Μόνο αυτό ήξερε και το διαχειρίστηκε σωστά. Αν την είχαν πατήσει και αυτοί όπως την είχαμε πατήσει κι εμείς θα είχαμε ντράβαλα τώρα. Ναι. Είπε ο πρόεδρός τους. Για μένα εκείνη το μάτς Ολυμπιακού, το πιο σημαντικό μάτς, ο πρόεδρός σας το είπε, Ολυμπιακή, το παγώ, είναι λέει την Τετάρτη. Την Τρίτη, την Τετάρτη, πότε παίζετε με τους Λισαβόνα. Το πούμε. Ναι. Όχι, με την Μπενφίκα. Πολύ ωραία. Πολύ αύριο. Εκεί είναι το ζόρι τώρα. Ναι. Άντε με τη Ριέκα τη γλιτώσατε. Ναι. Αν δεν τη γλιτώσετε με αυτούς, θα τη γλιτώσετε το πράγμα. Λοιπόν, τρία μηνύματα έτσι θα τα κάνουμε για να μην διακόπτουμε. Πρώτο μήνυμα είναι για τον Αραούχο. Πρώτον. Τον είδαμε σήμερα, είναι ανέτοιμος ακόμα. Το καλό είναι ότι έκανε τον γκολ. Αν δεν πάθει τις θλάσεις που παθαίνουν οι ανέτοιμοι, θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ.
Αλλά μου έκανε εντύπωση η κίνηση που έκανε στην ασίστ που έδωσε ο Λιβάδια. Βέβαια, οι στόπερ που μαρκάρουν τις Λάρισσας είναι παλέμα και ιδιαίτερα εκείνος ο σέντερ μπακ, ο Γιουγκοσλάβος, πώς το λένε ο... Ο Γιοβάνοβιτς. Ζίζιτς. Όχι, το Γιοβάνοβιτς, ένα βαρύ κορμί, του για κάνει δίπλα κτλ. Ο πρόεδρος Γοτέλ ήταν αυτός. Για ναι. Χέρσι ήταν στη Σαλαδάδη. Λοιπόν, όσον αφορά το άλλο, τον Τίγρη. Τίγρη, για το επεισόδιο με τον, για το επεισόδιο με τον Κούγια. Όταν έχεις κάτι με κάποιον στο face to face, στο box to box δηλαδή, έχω εγώ πρόβλημα, ξέρω εγώ, με τον Ασλαμά ή έχει ο Καραβουσιάνος με τον Μαλάτο. Και αφήνει να εννοηθεί ότι έδιρε ο Μελισανίδης τον Κούγια. Έμαθα Μελισανίδη ότι είχε δυο βουσκωτούς, κοπανίσαν τον Κούγια και τον βάρεσε πεσμένο τον Κούγια. Δηλαδή η μαγιά σου ήταν να κάνεις τον μάγκα με τους φουσκωτούς. Δεν θα πω ότι γουστάρω τον Κούγια. Απλά ξέρω ότι ο Κούγιας δεν κυκλοφορεί με φουσκωτούς και όταν είναι να μαλώσει πάει μόνος του. Θα φάει ξύλο, θα τον δίνει Βατίδου, θα κάνει μήνυση τη σόλα του παπουτσιού του γιατί το χτύπησε η σόλα. Κάνει μήνυση το παπούτσι του γιατί το χτύπησε το παπούτσι. Είναι παλαβός, είναι παράβρον, είναι παρορμητικός. Εγώ ξέρω, Τίγρη, ότι όταν βγαίνει έξω ο Κούγιας δεν παίρνει φουσκωτούς. Και μαθαίνουμε, αν είναι κάτι διαφορετικό, να μας ενημερώσεις. Ότι τον κοπάνισαν πρώτα οι δυο φουσκωτοί σου, ναι. Και μετά πήγες εσύ και έρευνε στο μάγκα πάνω από τον πεθαμένο τον Κούγια. Δεν αντριλίκει αυτό. Γιατί είστε και οι δυο 67 χρονών, 66 χρονών στα 67, συνομήλικοι. Και εγώ λέω ότι αν πλακωθείτε στο ξύλο εσύ με Λισανίδη με τον Κούγια, θα σε πρίξει ο Κούγιας. Έτσι λέω εγώ. Σκέψη, θα σε πλακώσει. Γιατί μου έχει κοιλιές, μου έχει τα τσιγάρα και μου είσαι αδρανής. Ο άλλος γυμνάζεται καθημερινά. Ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, τον έχω δει από κοντά. Τον πλακώνει άνετα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Άμα είσαι μάγκας, λες τους μπράβους, αφήστε κάτω, φυγέτε και πας και πλακώνεσαι. Έτσι κάνουν οι μάγκες. Μάλλον έτσι κάνουν οι άντρες. Οι άντρες δύο. Όχι να στέλνεις τους φουσκωτούς και να δέρνεις με τους φουσκωτούς. Μάθε και εσύ να βαράς. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έχεις. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Ναι, με αυτό κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Επειδή δυστυχώς έδωσε έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, οι ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, άσχετα αν είναι σε αυτό το μαύρο κάλλι, πιστεύω ότι μπορούν να κριθούν μόνο από τα μεταξύ τους παιχνίδια, άντε και με καμιά Ξάνθη, με κανένα Ατρόμητο, έτσι. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, άκουγα κάτι αεξίδες που κέρδισε η ΑΕΚ και ήρθαμε κτλ. Δεν είναι match κριτήρια αυτά. Δηλαδή, αν πάει αύριο πάω και κερδίσει στη Ριζούπολη, δεν θα μου πει εμένα τίποτα. Ναι. Ότι είναι έτοιμη ομάδα. Υπάρχει θα πάει στην Τζάντι όμω και στον Ατρόμο και θα πάρει. Υπάρχουν νέα. Στον Πανιόν ούτω ή άλλω είναι εντάξει το match. Ναι. Αυτά. Ναι. Εγώ τέλος. Τεράστιο μήνυμα ναι. Που στην εκπομπή από Θωμά Τόντον, το οποίο στην ουσία είναι ο Ερακλειδέα. Το ξέρει βασικά. Το παιδί πολύ μπάλα, εντάξει, okay. Και απίστευτε γνώσει ιστορικέ ελληνικό ποδόσφαιρο και αγγλικό. Ναι. Το ουρλιάζω αυτό εδώ και πολύ καιρό και από πέρυσι και τώρα τέλος πάντων. Ναι. Τι σχέση είχε το μάτς της Κέρκυρας, δεν το είδα. Ναι. Δεν το είδα. Το είδα εγώ, το 1-0. Αλλά μόνο που νικάει η Κέρκυρα τον Παναθηναϊκό 1-0, όπως και να νικάει, άστο. Δεν υπάρχει πάντα. Είπα κάτι μετά την Τούμπα, μας βγήκαν την επόμενη μέρα κάτι παοξίδες. Τι θες να σου πάει η Κέρκυρα, έπεσε χάλια, δεν είδες, αυτή είναι. Ναι. Λέω, πα, περίμενε. Μην κρίνεις τώρα μια ομάδα για το αν πέσει όχι στην Τούμπα. Επειδή τις έβαλε στο δεύτερο γκολ offside. Και περίμενε στην Τούμπα η Κέρκυρα. Και ο φίλος μου ο Βενέτης εκεί πέρα, ο Τάσαρος. Ναι. Από τη Σκωτία. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον, τι σχέση έχει αυτή η Κέρκυρα με την παιδική χαρά του γυμναστή στην Τούμπα. Ναι. Μετά, μην ακούω ότι δεν παίζει ρόλο πότε παίζεις με κάποιον. Λίγη η ασυλία Μαρίνου. Μπράβο, Θωμά. Ναι. Συμφωνώ. Η Ακλειδέα είναι αυτό. Ηρακλής και Λίβερπουλ. Ναι. Να μας πει πως κέρδισε ο Ηρακλής στα Γιάννενα. Μισό λεπτό λιγάκι. Μπορώ να σου πω σαν τις πεθεράς. Εθνικός θα λέει. Λέω ο Ηρακλής έχει γίνει ο εθνικός της Αθήνας. Ο εθνικός είναι χωρίς χρέη. Έτσι δεν τον καταντήσαν. Ανεβαίνει η Βούρ εθνικός. Πάει για άνοδο στη Βήτα χωρίς χρέη στην Γάμα Εθνική είναι. Πολύ καλά θα θέλανε οι Ηρακλήδες να ήταν εθνικός. Πόσα χρόνια όμως κάτσε στην Γάμα. Και έχει κάνει και πολύ. Ποια Γάμα. Τοπικό. Εξπηρεά ήταν. Εξπηρεά, ναι. Εθνικός, εξπηρεά. Αό Μάνης έγινε. Λοιπόν. Και πάει για άνοδο. Να πω δύο κουβέντες για Ολυμπιακό. Πρώτον. Αν ήταν πέναλτι του Λιζγάρα. Αν ήταν πέναλτι του Λιζγάρα. Κάνε ομάδα και κέρδισε τους. Έτσι, σωστό.
Έτσι δεν λέγατε. Όχι, έτσι λέγατε. Πρώτον, λέμε, έχουμε την καλύτερη ομάδα. Μην καλύπτετε την αγωνιστική σας αδυναμία με ένα πιθανό πέναλτι που δεν σας έδωσε άδικα. Πιθανό. Είναι πέναλτι. Έτσι. Η γενική, η γενική διαιτησία του παιχνιδιού, γιατί ήμουν αμέσως στο παιχνίδι, ήταν 50-50. Όχι. Τώρα δεν σου έδωσε το πέναλτι. Δεν σου έδωσε το πέναλτι. Τα φάουλ, οι κάρτες, η συμπεριφορά, το. Πώς το λένε, το πλεονέκτημα. Τα έπαιξε πολύ καλά. Τα ψίχουλα τα παίρνει αυτός που πληρώνει τις ενώσεις. Ο χοντρός τις ενώσεις δεν τις πλήρωσε, ήταν αλαζόνας. Πλήρωσε ο Σαββίδης. Οπότε αφού έχετε τις ενώσεις και τις διαιτησίες. Ο Μελισσανίδης δεν πληρώνει. Όχι ο Μελισσανίδης. Όχι, δεν είπαμε για τον Μελισσανίδη. Λοιπόν, για τον Σαραϊδάρη λίγο, μισό λεπτό. Α, ναι, πες. Ο Σαραϊδάρης, ο Σαραϊδάρης ήταν τσατσάκι του Ολυμπιακού. Βέβαια. Ήταν τσατσάκι του Γκαγκάτσι. Και εγώ τον Κατσουράνη ήταν σε εκείνο το μάτς. Ο Σαραϊδάρης λοιπόν έπαιζε Ολυμπιακό κόκαλι. Και τα ψίχουλα τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Να κερδίσει κανένα Άρη, κανένα Ηρακλή. Οι Παοξίδες ήταν ευχαριστημένοι. 3-0 ήταν με την καρατιά του Γεωργιάδη. Οι Παοξίδες. Λοιπόν, θα σου πω για τον Κιμπόκο. Με αποσυντόνισε, πού είχα μείνει, ρε παιδί. Είχες μείνει στο Σαραϊδάρη. Έδινε κουκούτσια στον Ηρακλή. Τα έδινε τα κουκούτσια στον ΠΑΟΚ, ο Σαραϊδάρης. Το Σαραϊδάρης πηγαίνει εκεί που είναι ο ισχυρός. Ο Κόκκαλης ήταν εκεί, πήγε ο Γκαγκάτσης. Τώρα ο Γκαγκάτσης μπορεί να έρθει εδώ. Αυτός έχει λεφτά. Στα λεφτά πάμε. Όποιος έχει λεφτά. Έτσι γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, στα λεφτά πάμε. Ο Μαρινάκης είναι φτωχόπεδο. Ο Μαρινάκης δεν δίνει. Ρε. Δεν δίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πήρε. Έχουμε. Ναι. Μπορώ να ξεκινήσω. Να ξεκινήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, θα πιάσω πρώτα από κάτι, μια και έλεγες προηγουμένως για τον κύριο Κούγια. Ναι. Που είπε στο Art Channel γιατί την περασμένη εβδομάδα. Art TV. Channel. TV. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα κάτι έλεγα εδώ. Ναι, ότι εφόσον ο πρόεδρός μας ναι. πήρε τη Nottingham Forest 50 εκατομμύρια ευρώ μετρητά. Ναι. Και οι Άγγλοι τον πέρασαν από 10 κόσκινα. Και στο χρηματιστήριο της Αμερικής, ωραία. Αμερική, ναι, όλα ναι. αυτά, ναι. Τα λέμε, ναι, σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, ο άνθρωπος. Άρα δεν έχει καμία σχέση με εγκληματικές οργανώσεις τέτοιου τύπου. Ναι, καλός άνθρωπος. Άρα λοιπόν ο κύριος Κούγιας βγήκε και είπε ότι κάποιοι άλλοι έχουν σχέση. Ένας κύριος πατέρας από το Λονδίνο, πλειοκτήτης, ναι. που συναντιέται με τον κύριο Μελισσανίδη και κάνουν ότι δεν γνωρίζονται. Τα είπε ο κύριος Κούγιας αυτά, τα λέω εγώ. Εγώ παραλαμβάνω απλώς. Ο Χριστοφορίδης του Λιμενικού. Ξέρεις, η κόρη μου βαράει όμως. Ο κύριος Θωμαίδης στο κόλπο βέβαια, ο εργολάβος. Ναι. Αφού φιλαράκιες τώρα. Και από εκεί και πέρα και ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Μάκη, δεν το περίμενα από σένα αυτό, αλλά εμπάσχει. Δεν τα παίρνει να το ξεθάψει στο Μάκη. Άμα τα παίρνει, δεν ξέρω. Άμα τα παίρνει, γιατί να μην ξεθάψει. Εγώ ξέρω τι είπε ο κύριος Κούγιας. Είπε, αν ναι. ακούει λοιπόν την εκπομπή, θα τον παρακαλούσα εγώ πάρα πολύ να βγει και να μας τα πει. Ωραία. Ο κύριος Κούγιας λοιπόν, ο κύριος Κούγιας λοιπόν, που βλέπει γύρω από τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, έτσι, το βράδυ στην Άρη. Όλοι Μαρινάκη, Κούγια, Τσαντρόπουλο. Δεν ξέρουμε. Βλέπουν γύρω από αν τσάνε. Σαν το Μουρίνιο. Έτσι. Ναι. Δεν ανέβαινε κατηγορίες γιατί πήγαινε κοντά στο Μαρινάκη. Μόλις τα έφτιαξε με το Μαρινάκη, πήρε τα μπέλα, δεν ανέβηκε αλφαεθνική. Εγώ ξέρω ότι είπε για ντοκουμέντα. Φέτος δεν το βλέπω να μένει πάλι. Λοιπόν, ναι. πάμε ναι. τώρα. Πάμε στο μάτς λίγο. Για να καθαρίσουμε. Πάμε στο μάτς. Ο μάτς είχε. Ας το πέναλτι. Είχε το δύο είπες. Όψεις ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τι. Η μία ήταν από την αρχή μέχρι το 30 λεπτό. Οπότε. Α, υπέροχος. Μας κεράσαν και κοκτέιλς. Και πτυφούρ. Ναι. Οπότε η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή παρά το γεγονός ότι είχε 6 παίχτες καινούριους μέσα. Τουλάχιστον. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες μας λόγω του ότι δεν δικαιολογεί αυτό. Τον Ανδρούτσο πήγε στο Κάρι να πάρει το μάτς, εσύ. Δεν τον έβαλε. Γιάννη, βοήθησε με λιγάκι. Ναι. Αυτός ο με το Ούρος. Σταμάτησε τον ΠΑΟΚ. Ο Τζούρτζεβιτς. Ο Τζούρτζεβιτς. Ναι. Εναντίον του Ολυμπιακού είχε παίξει τα δύο μάτς αυτά. Ναι. Με την Παρτίζαν. Ναι. Περπάταγε χθες. Λοιπόν, από αυτή την Παρτίζαν αυτό το δεν πράγμα μου άρεσε. Τίποτα, μα τίποτα, αυτός πώς
Θα νομίζω ότι έχουν δει και άλλε. Ποιο, το πω εγώ. Δεν ξέρω, άνθρωπο είναι. Δεν ξέρω, το παιδί μπορεί να είναι ανέτοιμο. Άκου, άκου. Εγώ όταν βλέπω φορ σε παράλληλη διαγώνια σέντρα που είναι λίγο δυνατή του Φορτούνη, όντω. Ναι. Να μην πέφτει, να μην γλιστράει, να μην κάνει sliding tackle. Δεν είχε κίνηση χωρί την μπάλα. Πρώτον. Δεν είχε. Δεν είχε υποδοχή με πλάτη, δεν είχε ενασμέναν. Δεν είχε κοντρόλ από μακρινή παλιά την πάρει, να την πατήσει, να τη δώσει, να του τη δώσει κτλ. Καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού ήταν ο Φόε. Ο Φόε, ο οποίο στο δεύτερο ημίχρονο αυτό ο παιχταρά ξεφούσκωσε και έχει προβλήματα. Σ' ακούω. Οι δύο όψει. Η μία ποια είναι. Η μία ήταν αυτή μέχρι το 300 λεπτό που χάσαμε 4-5 ευκαιρίε. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ναι, όχι, όχι, να μου εξηγήσει. Γιατί τις χάσετε τις ευκαιρίες. Γιατί έδειξαν ανικανότητα οι παίχτες. Οι παίχτες δείξαν ανικανότητα. Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης με εκνεύρισε τόσο πολύ που πέρασε μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Εγώ όμως στα δημοσιογραφικά και τον έβρισα. Α, την ξαναδείσουμε. Ναι. Ναι. Του λέω εσύ μπάλα πήρες εσύ ρε Καραγκιόζη. Από σένα περιμένουμε. Τον πήρω Καμάρα να δούμε μπάλα. Περιμένω από τον Πίσεσφαρ να δω μπάλα. Περιμένω από τον Φορτούνη να δω μπάλα. Περιμένω από τον άλλο, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού, τον Χαφ, τον Λουτσιάνο να δω μπάλα. Άντε, ο του Λουτσιάνου του Παναθηναϊκού, εσύ τι ρε φίλε. Και κοίταξε να δεις, Φλόρα, τον πήρε ο Καμαρά, ο εξάρι της Ξάνθης, ένας πολύ καλός αμυντικός χαφ σκύλος, ναι, το διέλυσε. Και μόλις ανέβαινε ο Φόε, ποπεκτάρα, και τον έβαζε το Φορτούνη μέσα στην περιοχή δίπλα στο Σέρβο, μόλις έβλεπε το Λισγάρα, κακά του έκανε. Έχετε προβλήματα με το Φορτούνη. Έχετε θέματα με το Φορτούνη. Φορτούνη για μένα είναι εξαρτημένο που δεν παίζει από την Ελλάδα. Να τελειώσει ο άνθρωπος, ναι. Λοιπόν. Ναι. Άρα, έχουμε μια ανικανότητα στο σκοράρισμα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρεθεί λύση για το ότι η ενδεκάδα θα πρέπει να κατεβαίνει κατά το δυνατόν, κατά τα 8 τουλάχιστον 11 τα ίδια. Δηλαδή, να μην παραλλάζει δηλαδή. Να μην αλλάζει. Επίσης, έβαλε πρώτη φορά το Βέλγο το center back, ο οποίος έδειξε να είναι καλός, έκανε 2-3 λάθη. Χαμηλά. Όχι χαμηλά, ψηλά έκανε λάθος. Αφουνού λάθος ήταν. Και ο Κούτρης δεν κλείνει γιατί ο Κυριακόπουλος δεν με βάλε, έχει θέματα εκεί. Και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, όλη η ιστορία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει υλικό καλό. Ναι. Απλώς χρειάζεται όλοι αυτοί να αρχίσουν να βρίσκονται μεταξύ τους. Να σου πω μια αλήθεια, να μου πεις άμα το πιστεύεις αυτό. Έβλεπα το Φορτούνη και το Μαρίν. Δηλαδή, ο Φορτούνης και ο Μαρίν. Αν πάει η κόρη μου 16-6 όπως εκπαιδεύεται στον box, τους πλακώνει στον δρόμο. Σε καυγά, ας πούμε, με τα μάξια, με τράκαρε, σε τράκαρε. Πιθανόν. Πιθανόν τους πλακώσει. Έχετε ένα σοφτιλίκι. Είστε soft. Πρώτον, αυτό το σοφτιλίκι πηγάζει από την εύνοια που είχε ο Ολυμπιακός, εύνοια σε εισαγωγικά και μη εισαγωγικά, ότι έχουμε απέναντί μας ομάδες soft, ότι έχουμε διαιτητές καλούς κτλ. Τι διαιτητές τώρα. Να άκου τώρα. 20 χρόνια εδώ τώρα Φορτούνη. Τον κάνει τάκλινγκ το Φορτούνη. Ο Καμαρά και σηκώνεται πάνω και λέει παραδίνομαι. Όχι, όχι, λέει το τι. Πάει ο Μαρίν στο ένας μέναν με τον, πώς το λένε τον, πώς το λένε τον, τον αυτόνα, τον αριστερό μπακ της Ξάνθης. Μπαξεβανίδης είναι το Μπαξεβανίδης είναι δεξιά. Ένας ξένος. Όχι, ο Κασάδο. Κασάδο. Ποιος Κασάδο ρε μάνα, περίμενε. Ξέρω εγώ πώς το λέει. Λαμία. Τέλος πάντων. Στο διάλογο το λένε ρε που στον είχα εδώ. Τέλος πάντων, εδώ που. Τέλος πάντων. Σοφτ. Κάποια στιγμή πάει να τον κάνει δεκάρι. Μαζί με το Φορτούνη παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι ο Φόε πιο πίσω. Έχει ανάποδο τρίγωνο. Ναι. Γενικά έδειξε μια έτσι κατάσταση δημοσιοϊπαλληλίστικη. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Η τετράδα σου στην άμυνα. Μετά ιδιό, το 30 με μέτριο. Τον ένα τον στόπερ που έκανε τον γκολ, τον κάλυπτε ο χαφ που είχε για στόπερ. Ο δε Κούτρης, ο οποίος λέμε του συγχωρούμε το κομμάτι το αμυντικό, γιατί ας πούμε το παιδί δεν το έχει και πολύ καλά. Λέει ο άλλος, μα λέει ο Μαρσέλο, λέει μαρκάρι. Ναι, ο Μαρσέλο είναι δεκάρι ουσιαστικά στην Ρεάλ. Είναι ο Μαρσέλο. Παίρνει κούρσες, πετάζεται μέσα ο Ρονάλντο δεύτερο φορ. Γίνεται δεκάρι. Γίνεται εξτρέμ. Δηλαδή παίζει και του συγχωρούμε που είναι ψιλοτρύπα εκεί πέρα. Το Κούτρι γιατί δεν το συγχωρήσουμε, ρε μάλλον, που είναι κούτρι. Θα δούμε, κοίταξε, με τα τρία παιχνίδια και τα τέσσερα δεν βγαίνει άκρη, θα περιμένουμε. Από εκεί και πέρα
Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ναι. ότι με διαιτησία, χωρίς διαιτησία. Τζόρντεν, μη στέλνεις εσύ. Με όλα αυτά. Ξοδεύεσαι. Με όλα αυτά που ναι. γίνονται, ναι. εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μου θα τερματίσει πάλι πρώτη. Ναι. Ο Πρωθυπουργός άλλα είπε. Ότι θα χάσει το στοίχημα. Ναι. Δεν πειράζει. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να γλύφει τους παοξίδες για να τον ψηφίσουν, ναι. αλλά δεν θα βγει γιατί δεν θα τον ψηφίσει ποιος? Ούτε η πεθερά του. Εγώ αν ήμουν Τσιπρά. Ούτε η Μπαζιάνα στην Άρτα η πεθερά δεν τον ψηφίζει. Τσιπρά, άκου κάτι. Ρε παιδιά, μην ασχολείστε. Δήλωσε Παναθηναϊκό. Αυτά που λέω να ασχολείστε. Τώρα πώ είμαι δεν πειράζει. Κούκλο είναι, μυρίζει και ωραία με την πρώτη. Πώ τη λένε, Ζερούτι. 1881. Λοιπόν, αν ήμουν Παναθηναϊκό, δεν θα ψήφιζα ποτέ Τσίπρα. Με τίποτα. Γιατί υποτίθεται ότι ο Τσίπρα είναι Παναθηναϊκό. Υποτίθεται ο Τσίπρα είναι Παναθηναϊκό. Έχει πει, από τη Λάρισα και πάνω είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, από τη Λάρισα και πάω και είναι ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί από εκεί και κάτω πρέπει να αγλύψει του Παναθηναϊκού να του ψηφίσουν. Δεν ξέρει ότι αν πάει στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, αν πάει στην Αλεξανδρούπολη, αν πάει στον Εύρο, αν πάει στην Φλόρινα, αν πάει στα Γιάννενα, δεν θα βρει πολλού ΠΑΟΞίδε, θα βρει Ολυμπιακού περισσότερου. Δεν ξέρει, είναι και άπαλο στη γεωγραφία ο Τσίπρας, συν της άλλης. Παρακαλώ, λέγε. Ναι. Σε βλέπω λίγο στεναχωρεμένο, σε βλέπω λίγο προβληματισμένο. Όχι, καθόλου. Θα χτυπήσει τα χέρια ο Χριστός και θα πάρουν αυτοί κανένα ποτάσμα. Τίποτα, ούτε που θα δουν τον Χριστό Φαντάρο. Ναι. Ναι. Θα φανεί άλλωστε να... Είναι διαγωνιστική. Σήμερα το βράδυ... Τι ρολό είναι αυτό? Φακαντόρο. Κάπαμε. Φακαντούρο. Φακαντούρο ρολόι. Ναι. Κοκάλινο, πώς το λένε. Φακαντούρο. Φακαντούρο. Αλυσίδα εδώ. Πάνω από... Τίποτα, από το Άγιο Μάμα είναι. Από το Άγιο Μάμα. Το πουκάμισο. Είπαμε, από κουρτίνα στο σαλόνι. Από τη διάγνωση στην κουρτίνα. Ρέλι. Περίσσευε εκεί, το φτιάξε. Και Μπαρούτ, όχι. Ζερούτι του 1881. Πριν πάμε. Ρέλι, παικταρά του. Ορίστε, ρε. Ρέλι. Εγάλιο. Παικταρά του. Εγάλιο. Φωστήρα. Φωστήρα. Ναι. Φωστήρα. Λοιπόν, μηνύματα. Νίκο Γιάννητσα. Με πήρε τηλέφωνο ο αντιδήμαρχος Ξάνθης και έβριζε. Πήγε Ξάνθη και στον Ιέσμο έπεσε μια γέφυρα. Και από μια νεροποντή πλημμύρισαν κάτι χωριά από μάκων. Δεν σε βλέπω ξανά να περνά στα δεύτερα διόδια τη Εγνατία. Α, μια χαρά, είδα και τον Κυρτζίκη και τη μούμια του Φαραώ. Καθόταν εκεί στο σαλέ και έτρωγε. Κυρτζίκη. Κασάδο, λέει ο γιατρό. Ο Κασάδο, ναι, ο Κασάδο. Ευχαριστούμε για τρένα. Κασάδο είπε, καλά είπε. Ναι, Κασάδο. Χωρί Τζόρνταν είστε για κλάματα, στέλνει το ίδιο στο Τζόρνταν. Από άλλο κινητό. Και φυσικά ο κομμουνιστής λέει rapto.gr, η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά στο rapto.gr, αύριο μαγνητοσκοπημένη σε υψηλή ποιότητα. Πήγαμε λοιπόν Ξάνθη. Πήγατε. Ήπιαμε καφέ στην Καβάλα με τον φίλο μας τον Οδυσσέα. Μας γύρισε ο Άκης ο Παναθηναϊκάκιας, φανηκέ. Όχι, γιατί δεν είχαμε πολλά λεφτά. Ήταν κουτραδόνος αυτός ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάστηκε να τον πάρουμε τηλέφωνο. Σακούω. Τι λες για το παιδί, ρε φίλε. Ναι. Θα έλεγε τι έχει κούτρα να πάμε, έχει καμιά θέση για να πάμε για να πάμε εδώ τον μπάσκετ. Έχει ένα ειστήριο τζάμπα. Μπορεί να φάμε στο ημίχρονο τυροπιτάκια τζάμπα. Κατάλαβες. Μπορεί να κατουρίσουμε δωρεάν χωρίς να πληρώσουμε ένα ευρώ, ξέρω εγώ την καθαρίστρια. Γι' αυτό δεν τον πήραμε, δεν ήμασταν. Λέγε. Μπέτερ. Μπέτερ. Ναι. Δύο λόγια να πω, επειδή ήμασταν και στο γήπεδο για το παιχνίδι που είδαμε, Ξάνθης Ολυμπιακός. Ναι. Μεγάλη απογοήτευση ο Τζούρτζεβιτς για πρώτη εμφάνιση. Τζούρτζεβιτς, απογοήτευση. Δεν απογοήτευση. Αν σαριφάρει, απογοήτευση. Δύο αλλαγές που σου είπα στο ημίχρονο είναι άμα τις έπαιζε στο στοίχημα θα τις έβγαζα κιόλας. Τις έβγαλε τις αλλαγές. Εμενίκη αντί Τζούρτζεβιτς και Καρσελά αντί Μάρι που ήταν και αυτός εκτός παιχνιδιού τελείως. Η τρίτη αλλαγή που έβαλε τον Ανδρούτσο. Δεκάρι. Ναι, εκεί το... τον Ανδρούτσο. Δεν τον έβαλε. Πού τον έβαλε. 8. 8 τον έβαλε. Και ποιο έπαιζε 8. Αφού ο Φω έπαιζε πιο πίσω, τον είδα εγώ. Αφού ήταν στο γήπεδο. Ο Φω έπαιζε πιο πίσω. Ο Ανδρούτσος δεκάρι. Πα να ισοφαρίσει. Είναι δεκάρι ο Ανδρούτσος. Ο Ανδρούτσος. Όχι, ο Ανδρούτσος είναι οχτάρι να μπαίνει στην πλάτη τη άμυνα. Με τον Ανδρούτσο δηλαδή πήγε να γυρίσει το μάτι στη θέση του Φορτούνη. Και θα πάρει το πρωτάθλημα με 10 βαθμού. Ποιο είχε πάρει. Καλά. Το παιχνίδι που είδαμε. Ποια καρέκλα μαγαρίζει ένα πρωταθλητή ρεζόν. Έπρεπε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι να το έχει καθαρίσει μέχρι το 25, αφού δεν το καθάρισε. Επόμενο ήταν μετά σε μια φάση. Ανίκανη. Να δεχτεί το. Ναι, και θυμάμαι και σε μια φάση ο Φορ ήταν ο Φορτούνης. Που είναι αντιά την κάνει αυτό στη δίνει πάσα. Όχι, ο Τζούρτζεβιτς. Όχι, ο Φορτούνης ήταν. Ο Φορτούνης ήταν. Πού είναι, μέσα στην περιοχή. Που αντί να κάνει σουτ, κάνει πάσα. Στην άλλη άκρη στο Τζούρτζεβιτς, αριστερά την πέταξε. Γιατί είναι η φάση η αυτοκτονική που ο Σεμπά δεν δίνει στο Φορτούνη και γυρίζει μόνο του να κάνει το δύσκολο. Και κάνει το out. Στέλνει out. Εντάξει. Άρα έτσι δεν μπορεί να κερδίσει, σαφώ. Ναι. Λέγε, ρε. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τα δικά μα τώρα εδώ πέρα.
Κάποτε είχαμε το. Ποιον άρεσε, πες γιατί 20 βενζινάδικα δεν βρήκαμε στον δρόμο. Πες αυτά, πες μετά, πες. Μείναμε από βενζίνη με BMW 320. Δεν μείναμε, ρε. Τι δεν μείναμε, ρε. Ήμασταν στην Καβάλα να καθίσαμε εκεί να φάμε κάτι το βράδυ. Λέω θα βάλουμε βενζίνη να φύγουμε. Ψάχνουμε στην Καβάλα, τρία βενζινάδικα κλειστά. Άντε, λέω πάμε προς δράμα, λέω γιατί άμα πιάσουμε. Άρχισε να βρει αυτό στην Καβάλα, Κολόπολη Καβάλα, άρχισε φώναζε. Λοιπόν. Πάμε, λέω από το παλιό ρε να βρούμε βενζινάδικο. Όχι, λέει. Δεν πάμε. Και με πάει προς... ρε, να ρισκάρουμε να πάμε το παλιό να βγούμε μετά Εγνατία. Καληνύχτα μετά, μείναμε. Μήπως πάμε μετά προς δράμα. Πάμε προς δράμα. Από Σταυρό, Αμυγδαλεώνα κτλ. Ναι, περνάμε. Μιλάμε μετρημένα 18 βενζινάδικα. 18 βενζινάδικα κλειστά. Όλα κλειστά. 18 βενζινάδικα κλειστά. Βάλαμε τελικά. Πλησιάζοντα τη δράμα, βενζινάδικα κλειστά, μπουρδέλα ανοιχτά. Και να λέει ο γιατρός, να πάμε σε αυτό το σεξ μπαρ. Ναι. Του λέω, τι να πάει κάνει στο σεξ μπαρ. Να λες στην bar woman πως μπαρκάρει ο Λυσγάρας. Να μου φέρεις τις εισπράξεις εσύ. Με τα πολλά βρίσκουμε ένα βενζινάδικο με αυτόματο πολιτή. Αυτόματος πολιτής. Μπαίνουμε εδώ. Στην δράμα απ' έξω, ναι, 2 χιλιόμετρα. Πάω εγώ, βάζω μέσα 40-50 ευρώ να βάζω. Βάζω μέσα τη μάνικα, τίποτα. Αρχίζουν τα τρισάγια εκεί πέρα να κατεβαίνουν. Παναγίες ιστορίες, ναι. Να αρχίσουν να κοπανά από εδώ και από εκεί. Έρχεται ένα σκηνικό. Τα λεφτά μένουν μέσα. Μέσα τα λεφτά. Έρχεται ο σκηνικός με το χαμόγελο, λέει θα βγάλω selfie με το Ραπτόπουλο. Ρέπα να βάλουμε βενζίνη δωρεάν. Με το Ραπτόπουλο. Ο σκηνικός, ένα γορίλα 2 μέτρα εδώ μεταξύ. Πρέπει να σηκώσουμε να πούμε ένα καπάκι μαύρο που είχε εκεί. Κάτω από τη μάνικα, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων τα καταφέραμε, βάλαμε βενζίνη, γυρίσαμε 3 ώρα το βράδυ. Φίλε, πάει μα ποια Μακεδονία, ρε. Δεν υπήρχε. Ποια Μακεδονία, ρε. 18 βενζινάδικα κλειστά δεν υπήρχε. Μου λες 18. Σάββατο βράδυ, μεταξύ δύο μεγάλων πόλεων, Καβάλα δράμα. 18 βενζινάδικα κλειστά σε σειρά. Για ρώτα την αδερφή σου να σου πει για την οδοντοσία. Την αδερφή σου ρωτά. Σταματήστε, ρε. Σταματήστε, ρε. Αν δεν έχει αδερφή καμιά. Ακολόπεδο, σταματήστε να στέλνετε. Την πεθερά σου, φέρε μου. Για πες για τον Άρη. Λοιπόν, πρότεινε τον κύριο Καρυπίδη εδώ τι να κάνει. Μήπως θες να πάθεις και εσύ ζάχαρο, ας πούμε, εντάξει. Ζάχαρο. Ζάχαρο σε γλυκένει σαν άντρα. Λέγε, ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τον Άρη τώρα δύο λόγια, να πούμε και δύο λόγια. Κάποτε είχαμε κανένα καιρό το 20.000 ευρώ. Εγώ τώρα θα προτείνω στον Καρυπίδη να βάλει το 20 ευρώ για τον αγώνα με την Μπόκα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για έναν έρανο. Την ίδια μέρα που παίζει ο Ολυμπιακός με την Γιουβέντους, έβαλε 9 η ώρα το μάτσο. Ό,τι λένε οι πληροφορίες μου θα πάει για 8 μάλλον. Εγώ προτείνω να πάει 7.5. Προτείνω καλά. Εγώ. Σου λέει, σωστό. Σε λέω άλλο να φύγει από το γήπεδο να πάρει τη Γιουβέντους Ολυμπιακό. Αν μα ακού πρόεδρε, 7.5. Καλά είναι. Αυτοί που θέλουν να δουν παλίτσα Champions League. Έτσι. Να δούνε. Ωραίο. Να πάνε και στο μάτς, να πάνε μετά και, στο... ναι. Και, στο... και στην καφετέρια ναι. Να δούνε Champions League ναι. Ολυμπιακό ναι. Ή Γιουβέντους. Να το προλάβουμε στο κατάστημα. Λοιπόν. Ευελπιστούμε πως ναι. Μακάρι. Εντάξει, το κατάστημα θα το ανοίξουμε εκεί. Μαρμίδα θα λέγεται. Λοιπόν, αυτό φίλε. Να σου πω λίγο κάτι, τσίπησε το μήνυμα. Με παίκτες της Γλασκόβης το πήρε το πρωταθλητριό. Δεν τα λένε αυτοί. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι. Εφόσον. Πάμε πιο γρήγορα. Σους, όχι απλά της Γλασκόβης. Τι. Αυτό να. Γιατί να μαθαίνουμε για δύο πράγματα, έτσι. Ναι. Αν και λείπει φέτος ο ειδικός στο ξένο ποδοσφαίρο, αλλά όσο μπορούμε να τέλος πάντων. Το 67 πονάς... το πήρε η Celtic, σωστά λέει ο Γιώργος. Όχι απλά. Όσοι ήταν όλοι από την Γλασκόβη οι ποδοσφαιριστές της. Αλλά και εσύ τη μαμά ο Ψώ μακριά από το γήπεδο γεννημένος 50 χιλιόμετρα. Συνέχισε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τώρα τα φιλικά. Και Ολυμπιακό θέλω να μου πεις. Θέλω και για Ολυμπιακό να μου πεις και για Ξάνθη. Ναι, τι είδες. Εκτός από τα βενζινάδικα τα 18. Είδα ότι πλέον τελειώσαν τα χαΐρια με τον Ολυμπιακό, με διαιτητές και με τέτοια. Και με τον Παναθηναϊκό είδα σχεδόν μια σφαγή σήμερα για τον Παναθηναϊκό με τη Γκέρκελ. Δηλαδή από το πέραντι γελάει ο κόσμος. Μιλάει το πράγμα από νωρίς ότι τα πράγματα αλλάξανε και το πράγμα θα κριθεί μάλλον καθαρά στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Δεν ξέρω τα σπόρια μα θα τα πάρουν πάω, κάκι και τα λοιπά. Τα χαέρια τελειώσανε. Παναθηναϊκό σήμερα. Θα κρυθούν ναι. Όλα στο χόρτο. Θα δούμε και αύριο τι διαιτησία θα έχει ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που δεν το θεωρώ εύκολο. Αν ο ΠΑΟΚ αύριο πάρει έστω και 60-40 διαιτησία. Παλάτε, ετοιμάζουν στη Μαύρη Θάλασσα. Και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι αντιδράσεις αντικειμενικά όταν βλέπω τώρα να κλαίει ή ο Μαρινάκης ή ο Θεοδωρίδης. Ναι. Παιδιά, είναι γελιοποίηση αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι.
20 χρόνια έχει την καλύτερη ομάδα. Είχε ο Ολυμπιακός τα περισσότερα χρόνια τουλάχιστον. Είχε και τον Σμπρόκ. Χωρίς διαιτησία. Τώρα από το παίρνει. Το παίρνει. Βάζει 100 ευρώ, 200 χίλια ότι το παίρνει. Χωρίς διαιτησία. 50-50. Παραμένει φαβορή. 50-50. Παραμένει φαβορή. Ναι. Και όλοι μιλάμε αυτή τη στιγμή για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Μην έχουμε στην απέξω την ΑΕΚ. Είναι και έξω. Αυτή τη στιγμή μεσοαμυντικά είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος. Μεσοαμυντικά. Πρέπει να έχει φάει 0 γκολ. Ναι. Δείχνει μεσομητικά ότι στέκει πολύ καλύτερα από όλες τις ομάδες. Μην βάζουμε στην απεριμένη. Δεν έχει σημασία. Με τα Γιάννενα έπαιξε 0-0. Με τη Λάρισα έπαιξε 4-0. Το πρώτο μάζι με τον Πανετολικό 2-0. 0-0. Κάτι λέει. Παίζει ένα μεταβλητό σύστημα. Πότε παίζει 4-2-3-1. Πότε παίζει 4-5-1. 4-3-3. Πότε παίζει 3-5-2. Πότε παίζει 3-6-1. Δεν πάει. Πάει ανάλογα ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ πάει ανάλογα. Πάμερα. Το μήνυμά σου. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο. Και εδώ δείχνεις ότι δεν έχει διοίκηση ο Παναθηναϊκός, φίλε. Μπράβο σου. Δείχνεις ότι δεν έχει διοίκηση. Η ΑΕΚ λοιπόν δείχνει ότι σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, παίζει το 4-2-3-1. Το Μάνταλο δεκάρι στη θέση του. Δυο αμυντικά χάφου. Αϊντάρεβιτς μάλιστα πιο επιθετικογενής με τον Γιώχανσον χωρίς Σιμόες. Ο Λάζαρος από τη μια, από την άλλη, ποιος ήτανε. Ο βοήθα λίγο, από την αριστερή, ποιος ήταν. Ο Κλωναρίδης. Τετράδα στην άμυνα κτλ. Έκανε και μετακίνηση. Στα Γιάννενα, 5-3-2, 3-6-1 το τελειώνει. Θα πάει τώρα να παίξει την Πέμπτη με ποιο θα παίξει. Μπορεί να δει 3 στο περπάτη. Στην Κροατία Αμερικά. Μπορεί ο Ολυμπιακό να παίξει 4-4-2. Σε ρόμβο, σε ευθεία. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν λέει πάω να παίξω έτσι. Μονοκόμματα, μονόπατα κτλ. Λάγιος είσαι. Οπότε ου παντός εσπλήνες Κόρινθον. Ποιος Κόρινθον? Τύπο τα δικά μου λέω εγώ, προχώρα. Τι Κόρινθον, τι λέει. Ποια Κόρινθον ρε. Μας έρνει ο Λάγιος εδώ εξυπνάδα, οπότε του απαντάω κι εγώ, καταλαβαίνει αυτός. Ναι, Κόρινθον. Πάμε γραμμές 540-601, νομίζω Λίβερπουλ, είδες. Μισό λεπτό πριν πας, Λίβερπουλ είδες. Η United 2-2 ήταν, πώς έλεγες. 2-2 έτσι, έτσι, 2 goals of Moutinho. Ναι. Κάτι για τη Λίβερπουλ. Δεν το έχω δει. Δεν έχω δει και τη φάση αυτή που λένε με το Μανέ. Ναι. Μου είπαν και από τα παιδιά της Λίβερπουλ ότι ναι, δίνεται κόκκινη. Η γενική εικόνα πέφτει. Δίνεται. Απλά μπορεί, δεν πάει, λέει, μπορεί και να μην το. Τέλος πάντων. Εμένα θα με συνέφερε σήμερα να βάλω τα γέλια. Ναι. Με την πεντάρα. Ναι. Να κάνουμε χαβαλέ και να κάνουμε τα και να γίνει αυτά κτλ. Να... Γιατί δεν τα βάζει. Για να στέλνουν όλοι οι κορμοράνοι μηνύματα. Ναι. Πέρα την πλάκα, παιδιά. Κούρσα για δύο άλογα φέτος. Από την ίδια πόλη. United City. United City. Έτσι. Η Chelsea θα την βάλει ο Ιταλός όσο μπορεί για το Champions League. Πόσο είναι η Chelsea σήμερα? Και 2-0. Αν είναι κάποια ομάδα. 2-0. Νομίζω... 2-0. 2-0. Δεν είμαι σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι έβαλε γκολ η Λέστα. Μπορεί να βάλει γκολ η Λέστα, δεν ξέρω. 2-1. Και κάπου εκεί κοντά, αν είναι, αν αντέξει, εκεί κοντά να έχει μια οπτική επαφή η Tottenham. Αυτό. Αυτό. Πήγαινε πρώτα εσύ και βλέπουμε. Διάλειμμα 540-601. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Και προπαντός μη βγείτε οι γάβροι και κλαίτε όπως κλαίγαν οι παοξίδες και παρουσιαστεί ο Καζατζίδης στο Τουρκολίμανο. Εμείς είμαστε αγέροχοι. Εγώ το πέναλτι δεν το είδα. Αν είναι ή δεν είναι. Το πέναλτι δεν το είδα. Ήμουν εκεί. Βασίλη, εσύ το είδες. Δεν το είδα. Είδα μια γενική εικόνα της διαιτησίας που ήταν 50-50. Και τι σημαίνει 50-50 για τον Καλογερόπουλο? Σημαίνει ότι ο Ερυθρόλευκος Καλογερόπουλος με την αλλαγή δεδομένων στην ΕΠΟ πηγαίνει διαφορετικά το έργο. Που σημαίνει ότι οι διαιτητές είναι γκόμενες και πάνε ανάλογα με πώς θα τους δίνω τα βαζί. Ποιος Ερυθρόλευκος? Αυτός που μας έκανε και χάσαμε πέρυσι από την ΑΕΚ που απέβαλε δύο παίχτες. Όχι, αυτός που σας βοήθησε στο κύπελο με την ΑΕΚ τότε στη Ρεβάν, στο τέτοιο. Όταν ήταν η β' εθνική ΑΕΚ, για να μην ξεφτιλιστείτε. Διάλειμμα. Αυτό διάλειμμα. Δεν τα θυμάστε καλά. Ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο.
Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κουμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Πάμε. Λοιπόν, 540-601. Πάμε και εκεί, ρε. Πάντως, να πω λίγο την αλήθεια. Με τριμώξατε. Δεν χωράμε. Χάρηκα πολύ σήμερα που ο φίλος μου το Μάριο, αν και διαφωνούσαμε με τη Λαγκάρ, τουλάχιστον με τη Μακρόν συμφωνώ. Με τη Λαγκάρ δεν ξέρω, το θεωρούσα πολύ, πολύ εξτραβαγκάζ, ρε παιδάκι. Τη Λαγκάρ. Ναι. Τη Λαγκάρ καταρχήν είναι... Απίστευτα γόνατα, γάμπες, πέρματα, μεγάλο πόδι, απίστευτη. Η Λαγκάρντ. Κάτσε. Κριστίνα Λαγκάρντ. Δηλαδή, γυναίκα, να σου πω κάτι. Εγώ έκανα συνέντευξη στη Ζωή Λάσκαρη. Συγχωρεμένη. Το 1900, θα σου πω ακριβώς, 95. Ναι. Έπαιζε εδώ θέατρο. 22 χρόνια πριν. Έπαιζε εδώ θέατρο. Βιρτζίνια Γούλφ. Δεν θυμάμαι. Ποιος βάλει τη Βιρτζίνια Γούλφ. Δεν θυμάμαι. Είχε ένα συμπρατογωνιστή που λέγανε ότι την είχε γεγκόμενα πιτσιρικά. Είναι μία από τις δύο στο Βαρσίνο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από Κουρτίνα είπαμε. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Όχι από και το Μάγκα. Ένα ωραίο παλικαράκι που λέγανε ότι την είχε γκόμενα. Όρκο δεν παίρνω. Δηλαδή γκόμενα την είχε φιλνάδα. Ναι. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν και... Τότε... Αυτό το θεωρείς πρέπον τώρα, την πληροφορία αυτή που δίνεις στο στοιχείο αυτό. Το πρέπον ποιο είναι? Ότι πήγα και έξω από το καμαρίνι είδα κάτι παντόφλες μεγάλο νούμερο. Λέω ποιος είναι αυτός του σκηνοθέτης, τη ζωή σας λέει. Και μου έκανε ένα αυτό ρε παιδί μου, δεν γούσταρα να βλέπεις τώρα τη γυναικεία την παντόφλα. Γυναίκα! 42 νούμερο, 43 νούμερο. Γυναίκα που φοράει! Ναι, τι. Από 39 νούμερο και κάτω, ναι. Γυναίκα μπατσινίου. Δεν ασχολούμαι. Και τη αρέσει εκείνη η ποδάρα. Δεν ασχολούμαι. Για πόδια και εγώ. Πόδια γυναικεία, και δηλαδή με κάτι δάχτυλα, σαν κεραίες, έτσι, ναι, αυτά. Ναι. Μεγάλες και πατέρες. Μάλιστα, να σου πω λίγο κάτι. Εμένα ξέρει μια δυναμία. 38. Αυτές που είναι 39. Στο πόδι έχουν αυτό, ξέρεις, το ένα το δάχτυλο που δεν είναι τόσο στόμα και αλήθεια. Α, το θέσιο, ναι, μπράβο. Ναι. Πάει έτσι το πόδι. Θα βάλω το πόδι 48 αντίθεσα με το κάτω. 48. Έχω φύγει από ξενοδοχείο όταν η τύπη ξεντύθηκε. Βλέπω το πέλμα, τα πόδια της. Με τρόπο πιάνω το παπούτσι και είναι 36. Ναι. Λέω, δηλαδή 43 μέτρα θα έμενε. Λέω πάμε να φύγουμε. Στα 43 μέτρα. Ξέχασα, λέω περιμένει η μαμά μου στο σπίτι. Θεός χωρίς τη μάνα μου. 43 νούμερο παπούτσι γυναίκα. Σαν τρελό. Δηλαδή για να τα σουμάρω εγώ τώρα τα λεγόμενα. Ναι, ναι, κάτσε πάνω στον κόσμο. Τους αρέσει η γυναίκα που έχει υπόδειπα τραχοπέδιλο. Ναι, αυτού. Να έχει μεγάλο πέρασμα. Ζήτω η θύελα περιστερώνα. Πρώτο κύριο, ναι. Να λέτε όνομα και για να μην μιλάμε απρόσωπα και ομάδα γιατί βγάζουμε στατιστικέ. Ναι, πάμε, ναι. Ναι. Δυνατά λίγο με νεύρο. Κοίταξε, και εγώ είχα τρίχες στην πλάτη και εγώ μπασκετάρα έπαιζα στα Χρυσά Έτης. Ποιος είναι? Φίλος μας είναι, ρε, τον Καναδά. Ουγγάλης είσαι.
Αλλά το Hall of Fame δεν μπήκα. Ναι. Τώρα με τον κύριο Μάριο Ασλαμά έχουμε τα ίδια φετίχ, έχουμε και την ίδια ομάδα. Ως ποδολάγνος έχω να δηλώσω ότι η γυναίκα της ζωής μου είχε 42 νούμερο παπούτσι. Υποκλίνομαι. Με... Φαντάζομαι είχε και δάχτυλα μεγάλα σαν τις μάγισσες, ε! Που το πουλήσω όταν το πήρε χανόταν μέσα στα χέρια. Βρώμικο πέλμα, γλυφείς. Βρώμικο πέλμα. Δεν σ' ακούω. Τι να κάνω, ρουλιάξω ρε φίλε, αυτή στο γελάνα θέση. Βρώμικο πέλμα, γλυφείς, λέω. Εννοείται, αγόρι μου, εννοείται. Μα εκεί είναι όλη η μαγεία, το πέλμα και η μαγεία. Τι να κλάσεις σεξολόγος εδώ ρε. Θα σκύνεις αφηγεία το σεξολόγος εδώ ρε. Επόμενη που πήρε χάνω ασκητή εδώ. Το πέλμα και η μασχά. Τι να κλάσεις ασκητή εδώ. Το πέλμα και η μασχάλη. Δεν μπορώ να φωνάζω. Είμαι 60 χρονών άνθρωπος. Παίρνω από το Ρόνο. Ζιάννης παίρνεις εσύ. Δεν μπορώ να φωνάζω ρε. Επειδή δεν ακούω την εκπομπή από την αρχή, αυτό το κοθόνι που παίρνει από τη Βοστόνη για τα διαρκεία σε έχει πάρει τηλέφωνο. Όχι ακόμα, φέτος δεν πήρε, είναι γεγονός. Δεν έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα, έτσι. Για ρωτά λοιπόν την αδερφή σου πώς τη δάγκωνο στο σβέρκο. Θα σου πει εκείνη. Μαλάτο, να σου πω ρε μαλάτο αγόρι μου, γιατί πολύ πολύ έτσι το παίζεις. Είμαι 60 χρονών, ναι. Δεν είπε σένα. Δεν είπε σένα. Εντάξει, μια απορία έχω ακαδημαϊκή, σε πειράζει να είμαι. Όχι, μου στέλνουνε μήνυμα, λοιπόν, μήνυμα. Είναι ζωντανή και η μάνα μου και η γιαγιά. Δεν είπε για σένα ρε φίλε, για το μήνυμα είπε. Μια απορία έχω, πώς κάνετε έτσι ρε γάμο. Και είπας αργά γι' αυτό. Ζωντανή και η μάνα μου και η γιαγιά μου. Σε ποιαν από τις δύο έμπαινες καλύτερα, πες μου λίγο μαλάτο. Δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες κυρίες, μ' αρέσουν οι πιο νεαρές. Ναι, ναι. Χαρά νεαρή ρε, είσαι με τα καλά σου. Εν πάση περιπτώσει, η δικό της μου και εμένα πεθερές είναι, τέλος πάντων. Εγώ έχω ένα συνάδελφο στην εφημερίδα. Δύο πράγματα πρέπει να πω. Δύο μην διακόψετε όμως, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαββίδη που διέλυσε την ομάδα του Ηρακλή, πρώτον. Και δεύτερον, οι Αριανοί στα αριστερά δεν βγάζουν εκεί. Είναι σαν να βλέπω καλλιτεχνικό πατινάζ να δούμε δύο η ώρα το πρωί στην Ελτέρνα να δούμε. Με περιγραφή Αλέξη Κοστάλα, κλαίω. Ο οποίος τόσο όνειρο μου το είπε αυτό, να περιγράψει μάτς ποδοσφαίρου. Ο Κοστάλας. Το έχω λέει όνειρο. Ένα μάτς ποδοσφαίρου. Ο Κοστάλας άλλο. Ναι. Ξέρ τράβα σπίτι σου, δεν έχεις πει τίποτα. Χόμπιτ, τράβα γαμίσου. Πάμε. Μη. Πάλι, σε βλέπω ήπιες. Πάλι ήπιες τα μπουν. Πολλά γράδα το... Ήπιε τα γράδα τώρα. Σέκοψε ο Ιγολύπτης. Σέκοψε ο Ιγολύπτης. Ρε παιδιά, άμα κάνει ο Κοστάλας αναμετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, είναι σαν και εκείνον στη Θάσο. Καλά ρε, στη Θάσο υπάρχει γκέι που πουλάει καρπούζια. Καρπούζια, πεπόνια, γλυκά. Τι ανομαλία αυτή η Θάσος ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Γκέι γύφτος εννοείς. Γκέι γύφτος. Έναν έχει γκέι γύφτο εδώ στην Πότσαρη που σέρνει ένα καροτσάκι, πρέπει να τον έχεις δει. Το ξέρω. Το ξέρεις. Ξέρω. Αυτός είναι ένας γκέι γύφτος που έχουμε δει. Και ο άλλος ήταν στη Θάσο. Καρπούζια, πεπόνια. Αυτός έμεινε. Ναι, έμεινε. Και τον γάμιζε η μήνυ. Πάμε κόσμος, ναι. Έλα. Μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Με τον κύριο Πουρουφάη της Σουπίτσας στο πάνελ θέλω να μιλήσω. Ποιος είναι αυτός? Εκείνος που δεν έχει δόντια. Όλο... Λέγε ρε μάγκα. Όλος ακούμε τα πηδά και κάνεις και ράνεις. Εσύ άμα δεις γυμνή γυναίκα πάει έτσι και τρέχει. Είσαι μπλάξ, αλλά συνέχισε. Πρωτάθλημα φέτος δεν φέρνεις με τίποτε. Αλήθεια. Πάλι θα κλαις, θα σου βάλω το πάλι θα κλάψω με τη Μαρινέλα.
Βρεάζει Μαρινέλα και τις ιστορίες σου. Ναι, δεν το έχουν σφίξει κόλλη και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Το κατάλαβε. Όλοι να σφίξουν, ρε κακομίρι. Τέσσερα γκολ έχασα. Πέντε. Άμα τα βάζα, τι θα μου κάνω. Τι βρε τρογλωδίτη να πούμε. Τρογλωδίτη σε και φέρνεσαι, ρε. Ταγάρι. Με την τζόχα να πούμε με φόρε και το πάνελ. Βρε Ελλάδο να σου δείξω την τζόχα να πούμε. Βρε μαλάκα. Είσαι αλήτης. Κοιτάξτε αυτό τώρα αυτές τις μαγιές, ναι. Αυτές τις μαγιές, οι άντρες, σαν το Μελισανίδη που πήγε με τους μπράβους και έδιρε τον Κούγια, αυτές τις μαγιές θα τις κάνετε τετατέτ. Δεν αυρίζετε από μακριά και αστραγώνετε το στόμα. Σαν τον κόκκινο που έβριζε τον ακροατή. Ήρθε μετά ο ακροατής και έκανε την κότα ο κόκκινος. Πυγμάγος ήταν ο ακροατής. Ναι, γεια. Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρεις. Να σε κλείνει ο ηχολήπτης. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, καλά, εσύ. Αδιανός από Αθήνα. Χαιρετώ όλο το πάνελ. Όχι, ο τέτοιος είναι. Πάνος από Νεάπολη ΠΑΟΚ. Α, Πάνος από Νεάπολη ΠΑΟΚ. Γεια σου, Πάνο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, φίλε μου. Τι γίνεται, καλά. Καλά, τι να γίνει. Περιμένω να δω αύριο τι θα γίνει. Κύριε Γιάννη μου, τι έγινε, γιατί όλοι σε πειράζουνε. Τι κάνει. Έφυγε ο Τζόρνταν και έγινε ο στόχος. Έγινε ο στόχος. Ναι, συνέχεια όλοι σε πειράζουνε. Ο Πάνος είμαι από Νεάπολη στο γήπεδο που γνωριστήκαμε. Ναι, αγόρι μου, δεν με πειράζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει πάντως να λένε πάνω σε αυτά που λέω αν είναι αλήθεια, ψέματα, σωστά, λάθος. Κοίτα, η αλήθεια είναι κύριε, με την εμφάνιση μου. Αρχίζουμε και παραποιούμε το παρελθόν σιγά σιγά, γιατί αρχίζει και περνάει στο χρονοτούλαπο και ξεχνάμε. Τώρα αρχίζουμε και λέμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο Ολυμπιακός μπορεί να μην ευνοούταν. Ακούω να περνάνε κάτι τέτοιες απόψεις. Εγώ δεν έβλεπα κάτι τέτοιο μέσω του συμπρομητικού. Εννοείται, δεν μπορείς να δεις κάτι τέτοιο. Είναι σαν να λες ότι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί είναι η πιο άσχημη γυναίκα. Θυμάμαι πολύ λίγα παιχνίδια που πιθανόν, ας πούμε το Παναθηναϊκό ένα με τον Κατσουράνη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Εγώ φίλε Παοξή. Ένα παιχνίδι. Εγώ φίλε Παοξή. Θλίβομαι. Τρία χρόνια. Θλίβομαι. Την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ, φίλε. Θλίβομαι γιατί θεσμικά όλα τα πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός έβαλε θεσμικά ο Παοξ το χεράκι του. Δεν ισχύει. Για να φάει τα ψυχουλάκια. Δεν ισχύει. Σαϊραϊδάριδες. Πώς το λένε τον άλλο να. Κοίτα, αυτές οι κινήσεις και εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, Σαραϊδάριδες, γκαγκάτσιδες, κόντραγκαγκάτσιδες, στη Βέρεια ο Καραμελίδηδες, η μούμια του Φαράω, στην Ξάνθη τον είδα χθες στο Σαλέο, πώς το λένε, ο Γκυρτζίκης, όλοι παοξίδες. Όλοι παοξίδες. Εμένα ξέρεις τι με στεναχωρεί. Όλοι παοξίδες. Κάτσε λίγο να σου πω τι με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί το γεγονός ότι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο. Και δεν είναι ωραίο. Γιατί, τι θα πρέπει να αλλάξεις εσύ, τον κόσμο. Όχι. Σαν ΠΑΟΚ δεν κατηγορήσε, ο Ραπτόπουλος δεν κατηγορούσε τον Ολυμπιακό έτσι όπως τα έπαιρνε. Αν το πάρει και ο ΠΑΟΚ έτσι όπως τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός, πώς θα έπαιρνε. Γιατί να τον κατηγορήσει. Ριβάλντο, Καστίγιο, Ριβάλντο, αλλά και 80-20 διαιτησία. Να με λύσω. Εσύ, για ποιο λόγο να τον κατηγορήσει. Αφού από αυτές τις σύντρικες εσύ κάνεις εκπομπές, είναι δυνατόν. Δεν κάνω αυτές τις σύντρικες εκπομπές. Άμα ήταν σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει κάτι να κάνει. Εγώ θέλω κακή διαιτησία. Θέλω ψήφο. Θέλω μπουνίδια. Θέλω. Εννοείται. Αλλά λέω ότι. Αλλά λέω ότι αν ήμουν Παοξής θα χαιρόμουν που ο Ολυμπιακός δεν φόρεσε τη σουρωτή στη φανέλα του. Θα χαιρόμουν αν έπαιρνα την ΕΠΟ και έβλεπα να μην δίνει πέναλτι στον Ολυμπιακό. Να του βγει η αιμορροίδα να πάρει το 1-1 γιατί δεν μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι αν ποτέ γίνουμε ας πούμε Ολυμπιακός όπως ήταν τα προηγούμενα 20 χρόνια, εγώ θα γούσταρα πάρα πολύ να κάνουμε ό,τι μας έκανε ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι εκεί. Μα τι σου έκανε ρε Παναγιώτη, τι σου έκανε, κατέβαινες κάτω και τρώγες πεντάρες. Πεντάρες, μια πέντε, τέσσερα. Το πέντε ένα μπαλά. Το 13, το 13 έφαγες 4, τα θυμάσαι. Και εσύ έχεις φάει ρε Κυριάννη. Πότε. Λοιπόν, άστα! 40 χρόνια! Άστα! Άστα! Έχουμε ρίξει και εμείς 6 αύριο! 6 αύριο το match! Έμα! Με Μακ Δεφορμέ, με Πρίγιοβιτς Δεφορμέ, με Βιερίνια ανέτοιμο, με Μπίζεσβάρ έτοιμο να φύγει,
Ναι. Σου λέω μια τετράδα, τετράδα παιχτών που ναι. χρειάζεται στο αυριανό παιχνίδι το ένα σμέναν. Διερήν είναι εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής πήγε να το τιμήσει η Βόλφουρκ. Ναι. Σε προβληματίζει το αυριανό μας. Ναι, με προβληματίζει. Εγώ πιστεύω ότι και με χ είμαι ικανοποιημένος. Κάτω. Γιατί με τον Απόλλωνα. Ναι, 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 με τον Απόλλωνα. Με δύο αμυντικά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει αμυντικά ο ΠΑΟΚ και να χτυπήσει. Η εικόνα του παιχνιδιού θα είναι ο Απόλλωνας πίσω από τη σέντρα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την κυκλοφορία και ο Απόλλωνας θα προσπαθήσει να κλέψει πόντο εις πόντο. Θα έχει 70-30 κατοχή και εκεί επάνω στα φάουλ, στα ενασμένα κτλ. Θα φανεί πρώτον η προσωπικότητα κάποιων παιχτών, θα φανεί ο προπονητής, θα φανεί ο διαιτητής αν σπρώξει. Είναι ωραίο μάτς αύριο και το αυριανό για συμπεράσματα για να κλείσει η αγωνιστική έτσι. Να ξέρεις ότι αν παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Εδώ πέρα θα είμαστε. Και τι να πει ο ΠΑΟΚ. Πάρ την μπάλα από Απόλλωνα και κάνε κατοχή. Ναι, 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 ακριβώς αυτό το πράγμα. Και εσύ πιστεύεις, πιστεύεις ότι ο Απόλλωνας αν του δώσεις την μπάλα θα κάνει κατοχή, θα ανέβει. Ναι, ναι, θα ανέβει. Ναι, αν βασίσει και ανέβει και τον φύγεις, παγιά σου. Να όμως που δεν θα ανέβει. Θα ανέβει, θα δεις. Άμα παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ που είναι το... Έτσι είναι ακριβώς ο Λουτσέσκου σαν προπονητής. Έτσι είναι, δηλαδή δένει άμυνα κέντρο και χτυπάει... Ο Λουτσέσκο, και πάμε στον επόμενο, ο Λουτσέσκο ήταν ένας προπονητής σε μια ομάδα που έκλεβε τα μάτς. Εδώ θα πρέπει να παράξει. Άλλο το στυλ! Εντάξει, έγινε, καληνύχτα. Καλό βράδυ, επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στο νέο πάνελ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα μεγαλώσει. Και πέρσι, εμείς είμαστε. Θα μεγαλώσει το πάνελ κατά μία μονάδα. Πες όνομα και ομάδα, φίλε. Όνομα Batman, παίρνω τηλέφωνο από Gotham City, Βαλένθια η ομάδα. Batman από υποπόταμο City. Από Gotham City. Από Gotham City. Λοιπόν, εγώ μια θεσμική παρέμβαση πήρα να κάνω. Θέλω να πω στο φίλο που είναι ΠΑΟΚτσής να είναι λίγο πιο σκληρός γενικά με τους άλλους. Η καρέκλα του ΠΑΟΚ στη Μαρμίτα έχει και νεκρούς. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όταν μισό λεπτό λίγο. Όταν λες αυτή τη στιγμή να είμαι σκληρός, τι εννοείς δηλαδή, ας πούμε. Να φωνάζω, αγόρι μου, να γίνει λίγο πιο αρσενικός το μπορεί και είναι λίγο πιο σποτ σούτερ, κάπως έτσι. Να φωνάζω δηλαδή. Βεβαίως, να δείτε να πάμε εκεί πέρα να πω ότι βλακίες. Ναι, να τελειώσω, τελείωσε να σου πω. Επίσης να πω τη μελάτη της Ποδολαγνάς και της Λιποκολάδας. Ωραίος. Πιστεύω ο κύριος Σασλαμάς να χαίρεται για αυτό το πράγμα. Ωραίος. Της το είπες ανάποδα, από γλυφάδας. Σου αρέσει η γλυφάδα. Ναι. Να χαρώ να απαντήσω στο φίλο. Να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι είμαι της άποψης. Πιο αντρικά σκληρά θα απαντήσω. Ναι, όχι, όχι, έτσι θα απαντήσω. Ότι τον αντίπαλό σου τον ξεφυλίζεις περισσότερο με την ηρωνία. Όχι φωνές και τέτοια. Δηλαδή αυτοί δεν παίξαν μπάλα, ας πούμε. Γιώργο, ο καθένας ο στυλ του. Ναι, δεν είσαι απαντώ στο φίλο. Ο ξέρω εγώ. Εσύ στο ύφος το στυλ του επέδωσε. Ναι, απαντώ στο φίλο. Προτιμούσε ένα πιο αγριομούρι πάω. Ναι, ναι, να βγάλει τα κάρτα με την κάμερα. Χωρίς φωνές και τα λοιπά. Είδε τι είπα. Είπα για να μην νομίζει. Ο Παοκτή είναι βλάχο από γέννηση μύτου. Δεν είναι Ούγγανο. Δεν συμπεριφέρεται σαν άνθρωπο. Θες να πεις ότι ο Παοξής είναι κάβρος και πρέπει να φέρουμε ένα κάβρο εδώ. Αυτή είναι η πρότασή σου. Περίμενα τον Πειραιώ και το δικό σου αυτό το ανακάλεσμα. Ναι, 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 έχω ραντεβού να μεγαλώσουμε το πάνελ κατά ένα άτομο. Ναι, να έχουμε δύο Παοξίδες, ένα Ολυμπιακό, δύο Αργιανούς, έναν τρελό και έναν Τίσιση. Manchester United. Γιατί η Ηρακλής δεν υπάρχει. Και Λίβερπουλ. Γεια χαρά. Ωραία. Μπορείτε να πείτε τις γνώμες σας, όμορφα, ωραία, τεκμηριωμένα. Δεν χρειάζεται. Ηρακλή αύριο 7 η ώρα στο Κατσάνιο. Καλό είναι, καλό είναι όσο πιο πολύ να πάτε. Να μα δικό σου αυτό. Να πάτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Το βγάλανε. Ήρθε από κυβερνητικό μήνυμα ήρθε. Κυβερνητικό μήνυμα. Όταν το παίζει ηγέτης, αλλά το μωράκι κανονίζει ποτάκι μας λαμά. Πάμε! Επόμενη γραμμή. Ναι. Κώστα, τι γίνεται. Καλά, φίλε. Καλή χρονιά να έχουμε. Μακάρι, δεν το βλέπω. Ρε εσύ, άκου τώρα τι γίνεται. Καταρχήν για μένα ο Μαλάτος είναι παλικάρι και είναι λεβέντης. Στέκεται όρθιος, έχει και μπαριλίκι πάνω του. Απλά για μένα πρέπει μόνο να χαμογελάει, να μην μιλάει. Μόνο θα χαμογελάει. Καλύτερη απάντηση είναι το χαμόγελο βουτυγμένο μέσα στην ηρωνία. Δευτερόλεπτα, φίλε μου, ο Ρέτσος πληρώθηκε 22 εκατομμύρια το φιλό από την περασμένη εβδομάδα για να καταλάβουν ποιες είναι οι διαφορές
από τις άλλες ομάδες. Αυτό. Να σου απαντήσω λίγο κι εγώ. 22. Ο Μαλάτος ήταν και τα μετρούσε τα λεφτά. Ένα-ένα τα μέτρησε. Τα μέτρησα. Πώς τα μετρούσε ο Αυλονίκης. Ο Αυλονίκης της Ιωργικής εταιρεία, την ταινία την έχεις δει, με τη λατέρνα. Έτσι τα μετρούσε. 22. Έτσι. 22. Και καλά. Εγώ τι βλέπω, εγώ για άλλο πήρα. Πες το. Εγώ βλέπω ότι για να φάσω μελέτα πρέπει να σπάει σε αυγά. Ο Μαρινάκης θα σπάει τα αυγά. Πήρε 30, πήρε 30 λέτε από το Champions League, τα έχει δώσει τα 30. Εγώ όμως για όλο πήρα. Επειδή είμαι άνθρωπος που βλέπω την ουσία και ο Ραπτόπουλος έχει αντανακλαστικά, έχει καντάρια μυαλό, θα σας πω εγώ το εξής. Συμφωνείτε ότι η ψυχοσύνθεση μιας ομάδας είναι ο φίλαθλος κόσμος της, ο οπαδός της, δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες και την ψυχή της ομάδας? Εννοείται. Εννοείται. Όταν βγαίνει ο προγενέστερος φίλος του ΠΑΟΚ και λέει είμαι ευχαριστημένος με τον Κοντοέ και με τον Κύρια, με τον Απόλλων Σμύρνης, να πάρω χ, δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ 50 χρόνια πρωτάθλημα. Καλά, φίλε, ένας βγήκε τώρα, εντάξει. Επειδή το ξέρω το παλικάρι και από το έχω βγει μαζί του, δεν, εγώ διαφωνώ κάθετα, ας πούμε. Τώρα άλλο σε λέω, εσύ με λες, δεν έχει σημασία αν το ξέρει ή δεν το ξέρει. Σημασία είναι αυτό, σε λέω, καταλαβαίνεις. Μπορεί μετά από αυτό να βγουν άλλοι 100 με... και να πούνε ότι θα έχει. Έτυχε, ρε παιδί μου, ναι, δεν νομίζω ότι. Έτυχε κι αυτό, έτσι. Εγώ σου λέω το εξής, ότι οι άλλοι 100 να βγουν θα πούνε ότι είναι ευχαριστημένοι με το χ. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι ευχαριστημένος στη Σμύρνη, στον Αλαμάνο να πάει να κάνει χ, 500 ευρώ θα πάρει πρωτάθλημα. Εσύ το λες αυτό. Ε, καλά, εντάξει. Εσύ το λες αυτό, τι καλά, εντάξει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Πάμε, επόμενη, πάμε. Γεια σου, Γρηγόρη. Τι έγινε. Καλά. Γρηγόρης Νερσίδης, κάμεραμαν. Ασύλληπτος. Ε, ναι. Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλώ. Εσύ μιλάς, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Ναι, εγώ είμαι εξάδελφος του Ακή Βαρδαλάκη από την εκπομπή Αντελιά και έχω να πω πως μπροστά μας είστε εντελώς άχρηστοι, δεν έχετε ιδέα. Είμαστε η πιο αντικειμενική εκπομπή και το ξέρετε. Δεν έχετε υπόθεση. Σωστά τα λέω. Εσύ από πού είσαι? Συγγνώμη. Κουμπάρε, δεν σε καταλάβαμε. Τι? Κύπριο, βάλε υπότιτλο, φίλε. Αν θέλει πρώτα ένα όνομα και αν υποστηρίζει κάποια ομάδα. Αυτό. Μίλα πιο αργά, ρε Κύπριε, μη στείλω τον Τούρκο εκεί πέρα. Λέγε. Μίλα πιο αργά. Λέγε. Πρόσεχε πώ μιλά, δερκαράφλα, μισέ. Δεν έρθει κανένα σαντήλα εκεί και σε πάρει και την άλλη μισή Κύπρο. Έλα. Τελείωνε. Θα σε βρω και θα σε δει. Έλα, άιντε. Θα σε βρω. Ναι, θα με βρει. Σου στείλω κανένα τουρκικό εκεί πέρα, τουρκικό να σε πάρει και την αμόχωση και όλα. Άιντε, διάλαπα, βέβαια. Σκατάνθρωπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ τα διάλαπα εκεί πέρα, καθήκια. Καλά είναι ότι οι Κύπροι είστε καθήκια οι περισσότεροι. Σκατάνθρωπε. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή. Χαλάω το στόμα μου, βραδιά για μαγείο. Αν και ο Κόγκεν και ο Κόγκεν. Ζητούσατε βοήθεια από την Ελλάδα, η Κύπρο είναι ελληνική και ιστορία. Πάει ο Ταγάρι. Λέγε, έχετε και άσχημε γυναίκε, όλε μαύρε εκεί πέρα. Στα καλά στα πιάτα. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, αεξή από Αθήνα. Ναι. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή, έτσι δεν έχω ξαναπάρει. Άλλο είπα ρε φίλε, δεν λέω για σένα, εσύ πιστεύεις το μήνυμα. Πήγε ο Μελισσανίδης με δυο μπράβους, δίραν οι μπράβοι τον Κούγια και πήγε από κάτω ο Μελισσανίδης και χτύπησε τον Κούγια. Είναι αντρίκιο αυτό. Είναι αντρίκιο αυτό. Αν είναι μάντρος ο Μελισσανίδης, είπα, διώχνει τους μπράβους, πάει 67 χρόνων ένας, 67 χρόνων ο άλλος, βγαίνουνε μασέλες, παθαίνουνε φράγματα, πλακώνονται και τελειώνει. Τι είπα δηλαδή και ο Μελισσανίδης. Καλά ρε φίλε, ο Μίχε τι δουλειά έχει καταφέρει. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω από την όλη την κατάσταση είναι το να μην κάνουμε έτσι εικόνες για πρωτάθλημα όλοι οι υπόλοιποι, πάω ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Γιατί καλώς ή κακώς ο Ολυμπιακός είναι πλέον επίπεδα μπροστά. Και το μοναδικό που έχω να πω, ας πούμε, για το Μελισσανίδη, γιατί εγώ ήμουν από τους αεξίδες που όσο περνούσε ο καιρός τόσο χειρότερη άποψη είχα. Και δεν εκτιάζω έτσι τίγρη ιστορίες ή τέτοια. Είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η ΑΕΚ, ακόμα και να φύγει ο Μελισσανίδης, που κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, μπορεί να σταθεί μόνη της. Έχει αποκτήσει αυτή την ανεξαρτησία πλέον. Πόρτα κλεισέ. Ναι. Δηλαδή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και το άλλο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι δυστυχώς όταν παίρνουν οπαδοί, όπως το παλικάρι πίσω που λέει τον οπαδό του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να φωνάζεις, να κάνεις, να ράνεις, είναι ότι δεν θα δει πρωτάθλημα αυτή η πόλη.
Αυτό, ξέρεις, αυτό είναι κουσούρι της πόλης. Πουλάει, έχουν μάθει εδώ από τα ραδιόφωνα, ξέρεις. Έχουν μάθει έτσι από τα ραδιόφωνα, ναι. Παντελονάτα να πούμε. Και ο αντρισμός μετριέται εδώ με. Είναι λάθος. Οι μονάδες μέτρησης. Πολύ το έχουν. Πάρα πολύ το έχουν. Και είναι κρίμα γιατί το βλέπεις μετά να επεκτείνεται και σε έξω γηπεδικά. Απλά το θέμα μου εμένα είναι. Ότι εντάξει, όσον αφορά την ΑΕΚ, δεν έχω ελπίδες και καλά θα κάνουν και οι υπόλοιποι να μην έχουν. Πάντως η κερκίδα του Ολυμπιακού στην Ξάνθη και η συμπεριφορά των Ολυμπιακών στο σαλέ και όλα αυτά. Πολύ μέτρια η κερκίδα. Ήταν η κερκίδα μέτρια, αλλά και πολύ πολιτισμένη. Δηλαδή στο σαλέ έβλεπε Ολυμπιακού, πηγαίνανε, τρώγανε, πίνανε, ούτε ένα μπουκάλι δεν έσπασε. Κωστή, να σου πω κάτι. Ναι, δεν είναι. Μέτρια σαν κερκίδα από παλμό. Από φωνή, φιλαράκια, από σύνθημα. Λοιπόν, επειδή έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς, τυχαίνει να είμαι από παλιό Φάλιρο, το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι οι Ολυμπιακοί την έδρα της Ξάνθης τη φοβούνται. Και τη θεωρούν δύσκολη έδρα. Και γι' αυτό συντηρίζουμε και γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Επειδή καλή δεν ήταν καθόλου δύσκολη έδρα. Σαν δύσκολη έδρα. Τι λες ρε φίλε, έτσι περνούσε. Μία ήττα είναι με τον γκολ του Βλαχοδήμου. Εκείνο το πλασικό. Σαν πράγμα. Περνούσε αέρα. Για χαρά περνούσε. Εγώ και στα ίδια αυτέ το μάτι. Διαιτητή 50-50 του δεν το πέναλτι. Καλά, καλά. Πάλι αέρα θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δυστυχώ. Αλλά αυτό θα γίνει όχι επειδή οι διαιτησίε δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακό θα νικάει για τη διαιτησία γιατί καλό ή κακό. Δεν με ενδιαφέρει το πώς έχουν γίνει τα πράγματα, έχουν γίνει. Καλώς ή κακώς έχει φτιάξει μια ομάδα, δύο εντεκάδες, που η δεύτερη μπορεί να με κερδίσει εμένα. Εγώ δεν το είδα αυτό στη Ξάνθη πάντως, φίλε, τις δύο εντεκάδες. Δεν το είδες, γιατί είχε ένα μάτι στο Champions League που θα πέσει. Και σε εντεκάδες, ρε. Εδώ, ο Σέντερφόρ του μιλάνε ήταν ανήμπορος. Ανήμπορο Σέντερφόρ. Δεν περάσει τη δικιά σου άμυνα που δεν έχει φάει. Ανήμπορο Σέντερφόρ, Σέντερφόρ και αλλαγή του Φορτούνη Αδρούτσο. Έλα. Θα τον δεις ότι μόλις τελειώσει η Ευρώπη θα φορτσάρει. Καλό βράδυ, παιδί. Για καλά. Αλλαγή του Φορτούνη ο Αδρούτσο. Δεν είναι όμως φίλο όταν θα τελειώσει η Ευρώπη. Αυτό. Καταρχήν και εσύ, για μένα η χειρότερη θέση σου είναι η δικιά σου στην Ευρώπη. Συγγνώμη να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι, κάνε εσύ μια ερώτηση. Εάν ήμουν εγώ σαν το Σεμπά και σαν το Φορτούνι με την μπάλα σε εκείνο το σημείο, θα το έβαζα ή δεν θα το έβαζα. Άσε ρε, δεν απάντησε αυτή, θα το έβαζε ή δεν θα το έβαζε. Εγώ ρε σου λέω, τι θα το έβαζε. Α, το έβαζε. Όχι, δεν θα το έβαζα. Σαν και αυτού τώρα να μην πω τίποτα, άσε με να πάμε. Yeah, yeah, yeah. Καλά. Ναι, γιατί είναι καλοπληρωμένοι πριν να τελειώσει ο μήνα στα φράγκα για του τον Πάο. Δεν είναι καλοπληρωμένοι που θα πάρουν 32 χρόνια πρωτάθλημα. Το ίδιο αφιλάει είναι και αυτοί. Καλοπληρωμένοι του Πάο. Ναι. Τελευταία. Τα τελευταία 7 χρόνια έτσι. Και πάει από την Έστερσουτ και πάει αδιάβαστο. Και θέλει και πρωτάθλημα. Πέρασε τη Ριέκα αυτό και νομίζω ότι έχει μάθει. Θέλει και πρωτάθλημα. Κακό του κάνει. Πάντως ναι, η Ριέκα είναι καλύτερη ομάδα από την Έστερ σου, νομίζω. Είναι, αλλά έκρυψε τις αδυναμίες σου με αυτό που έχει. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, ναι. Πέρσι δεύτερη πάλι αγωνιστική ήταν, ναι. Που σε πέταξε στα ράματα ο κύριος Αναστασιάδης και βγαίνατε και λέγατε ο κύριος Μπέντο, ο κύριος Μπέντο. Ο κύριος Στάση εδώ, που δεν χειρίστηκε καλά το μάτς, πριν 5 που βρήκε στην Ξάνθη να παίξει με δύο σέντερφορ, με αυτά τα αργά μπακ που είχε να την ξεφτυλίσει, να πα από τα πλάγια του, να μην το πω αλλιώ. Φοβήθηκε και έπεσε με έναν και μου γέμισε στο κέντρο, λε και είσαι να πούμε ο Πλατανιάς. Εγώ δεν άκουσα να λέτε τίποτα για τον προπονητή. Θα δούμε, λέτε εδώ. Θα δούμε. Τι θα δούμε. Το κοτσάρισμα ήταν και κροτσιέ. Κάτι τέτοιο έκανε και ο κύριο Λουτσέσκου και ο κύριο Στανόγεβιτ, έτσι, για να πούμε και τα δικά μα. Δεν είναι φέτο αυτή τη στιγμή ο μοναδικό προπονητή από τι μεγάλε ομάδε που αξίζει για μένα αυτό. Πάμε τελευταίο για το ημίωρο. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε, ναι. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα. Πάμε, ναι. Κλείσ' την πόρτα, ρε, εσύ, Ζωδήμα, εδώ πέρα, στο στούντιο. Ναι. Έλα, ρε, φίλε, τι έγινε. Έλα, φίλε. Κυριάκος από Καβάλα, ΑΕΚ. Κυριάκος. Κυριάκος, ναι. Γεια σου, Κυριάκο. Κοιμούνται στο σπίτι. Μέσα από Καβάλα είσαι. Μέσα. Ναι. Δεν πιστεύω να βενζινάσεις. Γιατί δεν με ακούς. Όχι, καθαρά, ναι, καθαρά. Ναι. Σαν να μιλάει σιγά λίγο, ρε φίλε. Λοιπόν, τι έγινε, γιατί δεν βρίσκατε βενζινάδικο εδώ πέρα. Αυτός έβριζε την Καβάλα χθες, την Βρωμόπολη. Που δεν έχει ένα βενζινάδικο. Ο Λάμπη. Ο Χατζινάκος εδώ δεξιά. Ο Λάμπη, σας έρθει να του κάνω μια ξανάγηση. Συγγνώμη, και εγώ πέρυσι που γύριζα από τη Λίμνο νύχτα. 11.30 ώρα είχαν κλείσει όλα τα βενζινάδικα και ήταν ένα στην άκρη της πόλης με αυτόματο όπως λέγεται. Ενώ στη Θεσσαλονίκη 11.30 ώρα τώρα αν δεις όλα ανοιχτά είναι. Είμαστε.
Ναι. Ναι, ρε φίλε, έχει κάποια που δουλεύουν με αυτόματους πολίτες τα βράδια που είναι τα άλλα κλειστά. Έχει και στα νεκροταφεία, έχει και στα μπάλα της Τριμίδας. Όποια έχουν αυτόματο πολιτή έχουν ανοιχτεί την ταμπέλα, φορφωτίζεται. Λοιπόν, έτσι. Σταμάτα ρε χάρη, την Κυριάκο, τι λέγε ρε φίλε. Ναι, την αργά μιλάει αυτός, αργά ο κύριος. Λέγε ρε φίλε, πιο δυνατόν. Έλα, έλα, πώς την είδες την ΑΕΚ σήμερα. Τι να τη δω ρε φίλε. Νεκρόφιλο, νεκρόφιλος είσαι. Τι λάριζε και έλεγε. Εντάξει. Τι εντάξει. Άκου να δεις. Αυτός ο φλόρος, αυτός ο φλόρος ο Μάνταλος, άμα βρέσει πτώματα, είναι νεκρόφιλος ποδοσφαιρικά. Είδες την κολάρα που πέταξε σήμερα. Βρε, είδα την κολάρα που πέταξε στη Λάρισα με center back τον Γιωβάνοβιτς. Με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στη Λεωφόρο, δεν υπάρχει Μάνταλος. Δεν πειράζει τώρα θα... Ένα αυτό, ένα αυτό. Δεύτερον, Βράνιες. Πάει μου κάνει φάουλ και τρώει κίτρινη κάρτα 10-2-11. Ναι. Πού το κάνει το φάουλ, ο Βράνιος δεν ήτανε, ναι, στο Περόνε, ο Περόνε με πλάτη στην εστία, οργανωμένη άμυνα της ΑΕΚ, πάει ο Βλάκας ο Βράνιος και κάνει φάουλ. Τρίτον, ο Αϊντάρεβιτς, αμυντικό χαφ μαζί με τον Γιώχανσον, σε μεγάλο μάτς και το Μάνταλο δεκάρι, δεν πρόκειται να το δεις, δεν πρόκειται να το δεις από τον προπονητή σου. Τώρα για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ. Έχει πολύ καλό και ευέλικτο προπονητή. Πολύ γυμνασμένη ομάδα και όπως είπε ο Χατζινάκος, πολύ σωστά. Έχει την καλύτερη μεσοαμυντικά ομάδα και σαν άτομα και σαν σύνολο. Έχει πολύ καλά δυο αμυντικά χαφ, τον Σιμόν και τον Γιώχανσον. Για μένα η καλύτερη. Στο δημιουργικό κομμάτι βέβαια υστερούν. Πολύ καλό Βράνιες. Πολύ καλό μπακάκι. Εκπληκτικό μπακάκι. Ξεφτιλίζει. Αυτό το ξεφτυλισμένο το προπονητή της Εθνικής, το Σκίμπε, μπακάκι. Που αν ήμουν εξής και αποκλειότανε που δεν μου πήρε το μπακάκι, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα. Ερωτηματικό για τον αριστερό τον μπακ. Καλή ομάδα, περιμένω τον Αραούχο να ανέβει και θέλω να δω πού θα πάει ο Κονέ. Σε ποιανού θέση θα πάει ο Κονέ, στο Αϊντάρεβιτς, θα πάει στο 3-5-2 δεκάρι και θα παίξει ο Μάνταλος δεύτερο σεντερφόρ. Δεν ξέρω. Έχουμε και τον Γαλανόπουλο που κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Εντάξει, και ο Γαλανόπουλος κάνει παιχνίδια, τώρα να σου πω κάτι. Ο Γαλανόπουλος είναι το Κόρντοβα που θα πάω εγώ μέχρι την Καβάλα, μέχρι την Ξάνθη. Με 160 θα μου γκρίζει, θα πηγαίνει έτσι. Πήγαμε του Χατζηνάκου με 150 άλογα. Τα μάτσα όμως που έπαιξε δεν αποτελούν κριτήριο τώρα. Τα Γιάννενα αποτελούν κριτήριο στα Γιάννενα που πήγε. Μόνο μεσοαμυντικό. Επιθετικά δεν έκανε τίποτα και εσύ εκεί πέρα. Ναι. Τίποτα δεν έκανε με τα Γιάννενα επιθετικά. Ναι. Το πήγε για το 1-0. Πήγες, ναι, το... εντάξει. Όπως είναι για το και πάρα, πολύ σημαντικό, και πολύ σημαντικό, τι χρονιά θα βγάλει ο Λάζαρος και ο Κλωναρίδης στο ένας με έναν, στο αμυντικό και στο σκοράρισμα. Αν αυτοί οι δύο που φαίνεται ότι είναι βασικοί στο 4-2-3-1, έτσι φαίνεται, κάνουν 7 γκολ ο καθένας, 8 και ασίστ και τα λοιπά και είναι καλοί αυτοί οι δύο, γιατί συνήθως οι ομάδες που δεν παίρνουν από τους εξτρέμ. Γιατί και ο Μάνταλος και ο Μάνταλος λέω, και ο Χριστοδηλόπουλος και ο άλλος είναι εξτρέμ, έτσι, ο Κλωναρίδης. Η δεύτερα φόρτ τους βάζει. Είναι πολύ σημαντικό τι χρονιά θα τραβήξουν αυτοί οι δύο. Ο Λάζαρος πέρσι έφτασε στο ανώγιο, στο πικ της καριέρας του. Ο Κλωναρίδης έχει να δείξει πράγματα. Σημαντικό ερωτηματικό τι θα κάνουν αυτοί οι δύο. Διάλειμμα και πάμε στο... Είναι, φίλε. Ναι, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Θεατρο πήγες? Όχι ρε, Ελλάδα. Βγαίστε λοιπόν Ολυμπιακοί και πέστε μας, αν είστε χεσμένοι φέτος, μήπως δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Εγώ ήδη είμαι με πάμπερ. Σε βλέπω και προβάζω. Θα σε σκουπίσω, κύριε Γιάννη, να σε σκουπίσουμε. Τρέμω. Τρέμει. Όχι, τρέμει η γης. Έχω ειδικό μπανάκι. Και αυτοί έχουν ειδικό τέτοιο. Σφιχτό σε βλέπω σήμερα. Δεν ήρθες μαζί μας. Σφιχτό. Πού, από που πες δεν έχει εισιτήρια. Ναι, τελικά νόμιζα sold out, ήταν. Σόβρες φοντάβεις, καλά. Εντάξει, θα πήγαινα, κατάλαβες. Δεν μου λες, Ρατόπουλε, για πες μου λίγο αύριο η ομαδάρα, από πού πρέπει να χτυπήσει. Από τα πλάγια ή να χτυπήσει με... Αυτή είναι η ματάρα σου. Ναι, ναι, μεγάλο πρόβλημα, ναι. Το θα σχολιαστεί. Έχετε πρόβλημα στο δεκάρι, δεν παίζει ο Μπίζεσμα. Ναι. Λοιπόν, άρα
σε ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟ χρειάζεται το δεκάρι, το κλασικό δεκάρι, δεν θα υπάρχει δεκάρι. Καντουρί. Ξεκινάει... Ναι. Τώρα Καντουρί και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο ναι. δεκάρι είναι. Θα το δούμε. Αύριο στα στημένα θα κρυθεί το παιχνίδι. Δεύτερον, ο Απόλλωνας είναι πιο ψηλή ομάδα από τον ΠΑΟ. Αν κρυθεί στα στημένα που λέει ο Χατζινάκος. Τρίτον, ο ΠΑΟ πάει μονόπατα από την πλευρά τη δεξιά από τον μπακ. Θέλει πλάτος από τα μπακ. Ούτε ο Λέοβατς είναι σε κατάσταση, ούτε ο Λεβέκ να δώσουν πλάτος από την άλλη μεριά. Έχει μόνο το μάτος. Λοιπόν, το άλλο. Δεν είναι καθαρό, είμαι ο κόφτη ο ΠΑΟΚ. Αύριο. Ο κάτσε δεν απέξει. Με τον Τζίμιροτ, τι έγινε βασικά. Το έχει άφησε έξω τον Τζίμιροτ. Για ποιο λόγο. Μα όλοι έχει κόφτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εάν ο Απόλλωνας παίξει έξυπνα, σου κλείσει τους χώρους, πάρει το passing game, δεν έχει το δεκάρι σου. Δεν έχει τη διείδηση. Ενρίκε δεν έχει. Ωραία. Ο Μακ είναι τραυματίας και δεφορμέ. Τραυματίας δεν τραυματίας είναι. Τραυματίας και δεφορμέ. Αν βάλει τον Μπέλκα δεκάρι, ο Μπέλκα δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερο φόρο. Κάποιος πρέπει να τον τη φέρει μέσα. Και δεν έχει και καθαρό αιμοκόφτη. Κανείας δεν είναι. Και σου βγάλουν αντεπιθέσεις. Αυτή σου λέει ένα μπότο να πάρω πήρα όπως πήρε ο Λεβαδιακός. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Έχει θέμα ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδιακός, αν είχε ένα τρίτο ακόμη σήμερα, το έπαιρνε το μάτς. Ναι, έχει θέμα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Τέλεια. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Ασλαμά, Γίγαντα. Να είστε καλά. Θες ένα, θες ένα όνομα και ομάδα, αν θες. Δεν τους ξέρω, Σταύρος από Εύβοια. Είμαι Ολυμπιακός. Εύβοια. Καλώς. Από Εύβοια. Τώρα είσαι Εύβοια. Ίντερνετ, φίλε, ίντερνετ. Α, ίντερνετ, τώρα. Σταύρος. Σταύρος, Σταύρος. Σταύρος, μπράβο, Σταύρος, καλά. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, εγώ δεν πήρα. Το παιδί που είναι πάω, δεν ξέρω καν πώς το λένε, γιατί εγώ... Γιώργο. Γιώργος είναι, Γιώργος. Γιώργο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, καταρχάς, να απαντήσω στην ερώτηση που ρώτησα αν έχουμε φοβηθεί ο Κωστής, αν θα χάσουμε το πρωτάθλημα. Κάποιος όφρον, τώρα με 25 εκατομμύρια, αν το χάσεις παραπάνω, budget, ρε φίλε, είσαι για πνίξιμο. Και ίσως όμως και είσαι καλό. Η μόνη φορά που φοβήθηκε ο κάθε Σόφρον Ολυμπιακός, θα τονίζω Σόφρον, είναι όταν ήρθε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι και νίκησε 1-2. Το θυμάστε? Με, με Άγγελο, με Άγγελο. Με Φαγκούντα Περέιρα. Λοιπόν, όταν ο Άγγελος βγήκε και είπε τις αλήθειες, τις οποίες αλήθειες αυτές έλεγε ο Ραπτόπουλος κανένα τρίμηνο πιο πριν, πάρει ο ΠΑΟΚ την ανωδική πορεία, φωνάζαν όλοι. Και δεν είδαμε ούτε τα χάλια του Τζαβέλα, ούτε κανενός. Και λυπούμε απόψε που δεν είναι και ο Τζόρνταν. Να τα λέγαμε ένα χεράκι. Γιατί ευθύνεται και αυτός για την κατάρτιση αυτή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη ομάδα, τέλος πάντων. Εγώ δεν πήρα μίληση για τον ΠΑΟΚ. Αν το χάσεις, θα το χάσεις από τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις? Την ΑΕΚ την βγάζεις απ' έξω από τον κόλπο. Εγώ προσωπικά την βγάζω πολύ απ' έξω την ΑΕΚ. Πολύ απ' έξω. Το λόγο. ΑΕΚ, και μπορώ να το τεκμηρώσω αυτό. Τεκμηρίωσε το. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι απ' έξω καταρχάς, γιατί πόσο είναι το budget, το κοστί, ένα 100, ένα 200, δηλαδή οι μεταγραφές. Και ο Βάζελος που είναι τελευταίος αυτή τη στιγμή είναι 900. Ναι. Τώρα μην τρελάθουμε. Ο Μάνταλος είναι αρχηγός. Έχεις δει στην ΑΕΚ τώρα Χούλιο Σέζαρ, τον Βραζιλιάνο, τον Πεφταρά. Έχεις δει τώρα Ζαγοράκη, έχεις δει Νικολαίδη Τσάρτα. Είναι αυτός αρχηγός τώρα. Τώρα μην τρελάθουμε. Ποια ΑΕΚ. Το Φορτούνι Τσιγκιάδη τον είδες? Τον είδα. Εγώ τον είδα στα 20 μέτρα. Συγγνώμη, κύριε Δαυτόπουλε, μα ακούσατε εμένα να τον υποστηρίζω και να σας πω και κάτι. Το 90% των Ολυμπιακών τον τελευταίο 1,5 χρόνο του ρίξαν. Του ρίξαν και λοιπόν. Του ρίξαν και εκεί Μινελίκη. Ακριβώς. Εκείνο που με προβλημάτισε με τον Ολυμπιακό είναι ότι κάποια στιγμή πάει να γίνει ο Μάριν δεκάρι, εσωτερική αλλαγή. Μα σαν δεκάρι είναι φέτος, δεν το είδατε? Που είναι πιο τραγικός. Και ο Μάριν. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Ξεκίνησε το Μάριν σε κάποια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αθλητικά, σωματοτυπικά, δεν μου γεμίζει το μάτι ο Μάριν. Δηλαδή, σε υψηλό επίπεδο, η τεχνική του δεν μου αρκεί. Και κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο... Ποιος το είπε για το 4-4-2 του Ολυμπιακού? Περιμένω να βγάλει το Φορτούνι. Ο Γιώργος. 4-4-2. Περιμένω να βγάλει το Φορτούνι που δεν βλέπετε, να πετάξει δεύτερο φορ. Αλλά και θα μου πεις πώς θα πετάξει δεύτερο φορ όταν ο ένας που έχει ξέρνεται και από την άλλη μεριά. Βάζει τον οφέ δεκαριστές του, άμα κάνει μαγκίτσες. Ο Ολυμπιακός δεν σέβεται ονόματα, δεν σεβάστηκε το Ρεβάλντο. Άμα ο κόσμος πάρει μπρος πάλι, θα φύγει και αυτός, όπως φύγαν όλοι. Το Φετβατζίδη, θυμάσαι που τον έκραζες Κώστα και έλεγες ότι είναι ασόβαρος και γελάγανε εκεί μέσα όλοι. Τελικά που πήγε.
Πήγε στο Αζερβαϊτζάν, πού πήγε να πάει. Λοιπόν, λοιπόν, τα λεφτά κοίταξε το Βαγγέλη. Αυτό το θέμα είναι. Ναι, Γιώργο, δεν πήγε σε ευρωπαϊκή ομάδα να πει ότι πήγε στην Bundesliga. Δεν μπορούσε να πάρει αυτά τα λεφτά. Δεν μπορούσε να πάρει αυτά τα λεφτά και δεν το θέλαν κιόλα. Για καμιά καρδίτσα και τέτοια ήταν. Δεν έγινε σαν τον Παπασταθόπουλο, α πούμε, ένα όνομα σεβαστό έξω ή δεν ξέρω εγώ σαν ποιον άλλον. Σαν τον Μανολά. Τον Παπαδόπουλο τον Κυριακό. Το λέγει το Παόξι, έτσι. Το λέγει και στι Ακαδημίε τότε. Τα ξέρουμε άστα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι να σταματήσει λίγο αυτή η καραμέλα. Ειδικά από τον Γιώργο για τη διαιτησία. Με όλο το σεβασμό, έτσι. Όπα, όπα, τι εννοεί, φίλε, για ποιο θέμα. Για ποιο λόγο, γιατί ρε φίλε, ένα πρωτάθλημα πήγε να πάρει στα ίσια. Ναι. Και ξαφνικά η ομάδα σου διέλυσε από ένα κυκλοθυμικό. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό, αυτό όμω δεν αναιρεί ότι δεν είχε εσύ, εσύ τέτοιο με τη διαιτησία. Και αν θυμάσαι καλά, ξέρω εγώ τι είπα σήμερα. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα διαιτητή. Εγώ είπα απλώς ότι ό,τι είχε δει στον τελικό του Αστέρας Τρίπολης ο κύριος Τριτσόνης, ναι, που ήταν και δίπλα στη γραμμή, έτσι σκέφτηκε τότε ο Τριτσόνης με το Μανιάτη, το ίδιο σκέφτηκε και ο κύριος Καλογερόπουλος. Θα σου πω κάτι όμως. Ποια είναι η διαφορά μας. Α, να ακούσω. Εμείς και ήμουνα μέσα από τους 40.000 πόσοι ήταν, 30-10, τα 2/3 φύγανε φίλε, στον τελικό με την Τρίπολη. Έτσι. Κατάλαβες, ενώ ποιος έφυγε από τον ΠΑΟΚ πέρσι. Κανένας, πανηγυρίζα. Γιατί, να σου απαντήσω κι εγώ. Γιατί ο ΠΑΟΚ φίλε είχε να πάρει πόσα χρόνια. Στο πρώτο, πρωτάθλημα που σφάζει την καβάλα, μέσα στην καβάλα, γιατί πας να χάσεις κι άλλους βαθμούς. Γιατί έχεις χάσει ήδη από την ΑΕΚ. Έχεις χάσει από την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ξαναπέσεις μετά στην καβάλα και πας να χάσεις και εκεί. Για τον μεγάλο Αργυρίου τότε που σου είχε κατεβάσει τα ρολά και βοηθάει ο διαιτητής σφαιράτος, πηγαίνεις και περνάς μέσα από την καβάλα, δεν έφυγε από εκεί κανένα μέσα από το γήπεδο. Σωστό το μήνυμα. Ούτε με τον κύριο Παπουτσέλη φύγατε μέσα από το γήπεδο, ούτε με τον παπά πιο παλιά φύγατε μέσα από το γήπεδο, ούτε με τον κύριο Τσαγκαράκη φύγατε μέσα από το γήπεδο, ούτε με τον κύριο Μάνταλο φύγατε μέσα από το γήπεδο, ούτε με τον κύριο Νίκο στον ημιτελικό του κυπέλου φύγατε μέσα από το γήπεδο, ούτε με τον κύριο Ποντίκη με την ΑΕΚ τότε που για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά διαιτητής φεύγει με μια συνοδεία αστυνομικών, φύγατε μέσα από το γήπεδο. Μισό λεπτάκι. Δεν θυμάμαι εγώ να φύγατε σε κανένα από αυτά τα μάτσα από το γήπεδο. Εντάξει, να σου απαντήσω ένα λεπτάκι να μην σα τρώω και τον χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Λες ότι εμείς καλύψαμε τα χάλια μας με το που περάσαμε τη Ρίεκα. Φιλαρακό, ο ΠΑΟΚ φέτος γλίτωσε μια ολόκληρη κακή χρονιά. Φέτος θα τη γλιτώσει από το περσινό κύπελο. Αυτό αλλά είναι η αλήθεια, φίλε. Περίμενε να δεις τι θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ φέτος που θα είναι κακή χρονιά. Περίμενε, περίμενε. Να πάρεις το πρωτάθλημα και ξέρεις για ποιο λόγο. Όχι επειδή σε γουστάρω σαν ΠΑΟΚ, επειδή αύριο θέλω να δω δύο μεταγραφές αντίστοιχες. Με Έλμπερ και Ριβάλτο, γιατί μόνο τότε η διοίκηση του Ολυμπιακού θα σου φέρει τέτοια ονόματα όταν ζωρίσει η σούφρα. Συγγνώμη κιόλα που μιλάω έτσι. Ναι, επόμενη γραμμή, για χαρά στην Εύβοια. Επόμενο. Κάθε χρόνο με Έλμπερ και Ριβάλτο έφερνε, εννοείται και τα 20. Ωραία, επόμενο, ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Τι έγινε, Ραπτόπουλε. Κλάμα που έπεσε για να πάρει και αυτό τηλέφωνο. Τι έγινε, καλημέρα στην παρέα σα. Πρώτη είμαστε. Από το Βασίλη, το πιο βλέπω και το Στεφανάκο, το Γιάννη, το Μάριο και το Γιώργο. Χαίρετε. Έχω χάσει το μέτρημα, Κωστή μου, μου επιτρέπεις να σε αποκαλώ, Κωστή μου, 46 ή 47, Γιάννη Μαλάτε, θύμισε μου λίγο. Νομίζω είμαστε στο 45. Όχι στο 46, γιατί εγώ μετράω από 46. On the way είμαστε στο 45. Α, 45, άρα 44 46 έχετε, μετά και 47. Κύριε Ραπτόπουλε, επιστρέψαμε σήμερα από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Βγάλαμε φωτογραφίες με τον Ιησού Χριστό που δεν χτυπάει παλαμάκια. Με παρακάλεσε ο Μεγαλόκαρδος, που μπορούμε να στείλουμε 10.000 φωτογραφίες, αντίτυπα από φωτογραφίες, για να μοιράσετε στην ερωτική πόλη με το επόμενο έντυπο της εφημερίδας που δουλεύετε. Θα είναι μια προσφορά. Για να βλέπουν οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης τον Ιησού Χριστό να μην χτυπάει τελικά παλαμάκια και να είναι με το κασκόλ του δαφνοστεφανωμένου. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ αγαπητέ μου, κάντε και δύο και μία δώρο. Αφού δεν φοβάστε και ο Χριστός δεν χτυπάει παλαμάκια, γιατί βγήκε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και έκανε δηλώσεις. Καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, δείτε, δεν νομίζω ότι είναι σωστά πράγματα, αλλά θα μου πείτε εδώ και το όχι το έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Γι' αυτό και σωστά ο παρατηρητής διατηρησίας σήμερα έκανε το αυτονόητο και παραπέψανε και νομίζω πάει στην πειθαρχική ο διαιτητής Καλογερόπουλος, κύριε Ραπτόπουλε μου, αν δεν έχετε δει τα τελευταία ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτός ο διαιτητής είχε δόλο δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες... 50-50 έπαιξε στο μάτς, φίλε. Τώρα αυτή είναι μια φάση. 50-50 έπαιξε ο διαιτητής. 50-50, ήταν πολύ καλό. Έχασε μια φάση απλώς. Έχασε μια φάση. Το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι, κύριε. Έχασε αυτή τη φάση μόνο. Μια φάση καλή. Δεν είχε δόλο να σπρώξει τον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Ή να τον αδικήσει. Και φυσικά επειδή έχει αλλάξει ΕΠΟ, όταν σφυρίζουν έτσι οι διαιτητές παραπέμπονται. Δεν συγχωρούνται όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τι να αλλάξει η ΕΠΟ, βρε. Πείτε να ευχαριστώ το Μεγαλοφρύδι, βρε, που έχετε και καρέκλες αυτό το στούντιο και κάθεστε εκεί, βρε. Χωρίς την ΕΠΟ, δηλαδή με την ΕΠΟ τώρα, ποιος θα κατεβεί αντίπαλος τώρα στην Εψιμή Θεσσαλονίκης, κύριε Ραπτόπουλε μου, στο καινούριο πρόεδρο της Εψιμή. Το Σχιζοδήμος δεν πήρε ούτε τώρα τη... Ας είναι καλά Μεγαλοφρύδης, υπάρχει περιπτώση, την καληνύχτα μου. Καλή συνέχεια να έχετε. 46, 47, 48, 49, κύριε Κόκκινε μου, κύριε Ραπτόπουλε μου. Α, μπερδέθηκε αυτό το πρωί, ο Δημήτρης. Εξουρώσει, φύγε. Το πρωί αυτό ήταν τον Κόκκινο τώρα. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. 49 πυρετό θα έχετε φέτος. 49 πυρετό. Πάμε, επόμενο. Καλά. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς το, φώναζε. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα, Αρδούλε, καλησπέρα και στο πάνε. Δεν σ' ακούμε. Δεν ακούγεσαι, φίλε. Από το Πολυτεχνείο μας παίρνεις, εδώ Πολυτεχνείο. Πάρ' το πάλι. Πάμε επόμενος. Έλα. Μ' ακούτε. Τέλεια. Πολύ καλά. Τέλεια. Το Ρόνο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Από το Ρόνο. Όχι. Μην κάνεις τον κόκκινο μόνο. Άλλο να πούει άλλο. Από Ρίδια παίρνω τηλέφωνο. Ονομάζομαι Γκέραλτ. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι ετοιμάζεται ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Βόρειας Κορέας. Αλλά αυτά είναι στάση στα μάτια του κόσμου. Ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Θα ήθελα να μιλήσω με το παιδί τον Αριανό αριστερά τέρμα. Ναι, Χατζινάκος. Υπάρχει μια ειδική αποστολή για σένα, φίλε μου. Έχω μιλήσει με τον Γκάνταλφ. Μαύρα σύννεφα έχω μαζευτεί στην Ανατολή. Εκεί στη Μόντορ. Εσύ ήδη έχεις πάρει την αποστολή, είσαι ήδη το βλήμα μέσα στο κανόνι που θα εκτοξεύσει ο Τραμπ. Είσαι ήδη το βλήμα μέσα στην βόμβα που θα εκτοξεύσει ο Τραμπ. Τον έχεις ήδη πάρει το ρόλο. Είσαι ο πλευρός του Συμβουλίου του Έντρος. Πρέπει να πάω το δαχτυλίδι στο βουνό του χαμού. Στο βουνό του χαμού. Το μέλλον της Μέσης Γης είναι στα χέρια σου. Φύγε από Μαρμίτα γιατί χαλιέται η υγεία μας. Πήγαινε στη Μόντο. Πάρε το καράφλα. Εσύ ο ίδιος βλάχος που παίρνεις και στο ραδιόφωνο. Ο ίδιος να είναι μαζί σας. One ring to rule them all. One ring to bind them. One ring to rule them all. In the darkest bind them. In the darkest border where the shadows lie. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ τώρα. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση στον Αριανό. Που τα παιδιά θα ανοίξουν και μαγαζί και τα λοιπά. Ναι. Πες μου εσύ, Αριανέ, που θα ανοίξεις μαγαζί και θα έχεις και ποτάρες και τέτοια. Ναι. Αυτό τι ήτανε, famous grouse, κάτι shark, τι ήτανε. Αυτό. Ναι. Μόνο εγώ μπορώ να σου πω τι. Α, πες. Καλαματιανό. Επόμενος κύριος. Άμα θέλει ο φίλος εδώ πέρα μαγαζί, θα ανοίξουμε να έρθει να τα πούμε και κάτι δια, να πούμε μια καλησπέρα. Θα σου αδειάσουν την γκάμα. Να πούμε τις καλησπέρες μας, δεν. Θα σου αδειάσουν την γκάμα αυτός, ρε. Πάμε να πούμε. Θα σου αδειάσουν την γκάμα. Έχω ποσοστό εγώ. Ναι. Ποσοστιούχος. Ποσοστιούχος. Έλα, φίλε, πες. Τους διώχνω όλους, εγώ μιλάω τώρα. Έλα, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσείς. Καλημέρα, Αλέκος από Αθήνα. Χαράλαμπος. Πήρα να διαμαρτυρηθώ για τον εκπολιτισμό της εκπομπής Ραπτόπουλε. Ναι. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με ένα τώρα. Πάω ξύσε. Δυο μαδέζι. Θα γίνουμε χαμός τώρα. Εγώ είμαι ο παδός της Μαρμίτας Ραπτόπουλε και δεν μου άρεσε αυτό που γίνεται. Την έχεις κάνει πρωινάδικο την εκπομπή. Ανάλογα την εποχή είναι και η Μαρμίτα. Εάν οι ακροατές, οι τηλεθεατές είναι του πρωινάδικου,
πρωινάδικο η εκπομπή. Πριν 10 χρόνια οι παοξίδες βγάζαν τον κάρκαδο, το πετούσαν στην κάμερα και έσπαγε η κάμερα. Πηγαίναμε στην ασφαλιστική εταιρεία, αλλάζαμε την κάμερα. Λοιπόν, είχαν δόντια χρυσά, σανδάλια και κάλτσες. Και οδηγούσαν την ασκόνα του παππού. Έχουν εκπολιτιστεί οι παοξίδες. Δεν σου κάνει εντύπωση το τούχο. Οι ακροατές θέλουν την παλιά μαρμίτα με στραβοκοπές. Δεν υπάρχει κάθε εποχή, έχει τη διαφορετικότητά της. Δεν σου κάνει εντύπωση το ότι ο παοξής εκπολιτίστηκε μόλις έκανε ομάδα. Ναι. Αυτό μου κάνει εμένα πολύ εντύπωση. Παοξής... Τώρα έπρεπε δηλαδή να φωνάζει και να γκαριζεί. Αν ο Παοξής έγινε πολιτισμένος. Έβγαινε τέταρτος ο Πάοκ 70 βαθμούς πίσω από τον πρώτο και γκάριζε. Και τώρα βγαίνει 12 και δεν σκάει ρουθούνι. Γιατί έχει χρήμα και ποζεριά, Γιώργο. Πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια ο Παοξής λοιπόν, αυτό που λέτε κι εσείς, φώναζε, γκάριζε και έλεγε: ο Πάοκ ανήκει στο λαό του και όχι στον Πούστη, τον πρόεδρό του. Και σήμερα έγινε ο Παοξής Ηρακλειδέας που φοβόταν τον Γιάνκο Δράκο. Του Γιάνκο Δράκο. Του Ηρακλή, τον. Ναι. Πώς το λέγανε, τον Μυτιλινέο, με την κόρη του Βίγκη. Έχει πάθει λοιπόν ο Παοξής, αφού μιλάμε για τον Παοξή, ένα πολιτισμικό σοκ. Νιώθει υποχρεωμένος που έχει ένα νοικοκύρι που πληρώνει και για το αγωνιστικό κάνει μούγκα. Τώρα, εάν εσείς με αριστερή κυβέρνηση έχετε βγάλει το χαστί και είναι όλα καλά και δεν πειράζει και με 300 ευρώ το μήνα είστε τέτοιοι, εγώ δεν μπορώ να σε ξεσηκώσω. Να μάθεις καλά να πάρεις. Όταν οι Χρυσοί Αυγείτε πουλάνε τα σπίτια τους σε Τούρκους, γιατί ας πούμε πληρώνουν παραπάνω οι Τούρκοι. Που βγαίναν και λέγανε όταν θα έρθει ο Τσίπρας θα κάψουμε την Ελλάδα και να την πετύχει. Την Ελλάδα και ναι. Όταν ο Παπαγεωργόπουλος κυκλοφορεί ελεύθερος και δεν τον έχει πρίξει κανένας. Κάτω, και ο Σαξόνης, δεν σας φταίω εγώ. Και όταν ο Παπαθανασάκης, τελειώνω με αυτό. Και όταν ο Παπαθανασάκης δεν τον έχετε βάλει σε μια ασκόνα 12 Ηρακλειδής να τον πάτε στο βουνό και να του πείτε φέρ' τις μετοχές πίσω. Και κυνηγούσατε το Θεοδωρίδη 30.000 κόσμο με τον Καράδαλη. Η ομάδα του Ηρακλή και το επειδή σα πλήρωνε, να πάτε να γά. Που μου θέλετε και παλιά μαρμίτα. Πάει αδερφάρε. Αδερφάρε. Άντε μπράβο. Αδερφάρε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Που μου κάνει του καλά που τώρα και είσαι έτσι. Άντε. Επόμενο καράλαμπο. Τι λέει ο Στέφανος! Έλα, πάπη! Ήρθε ο Τσίπρας εδώ και το χειροκροτάτε! Μία αυτή διαμαρτυρία, ήταν λιβεράδες, πήγανε και τους πρόβλημα. Η μεγαλύτερη πορεία που έγινε εναντίον του Τσίπρα την κάνανε οι οπαδοί του Ηρακλή, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και κάνει και το ελικόπτερο για την Τσίπρα. Τι ελικόπτερο, τι να δει το ελικόπτερο. Ναι. Έλα, χαρά λαμπέ. Πάμε. Δεν έχει. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Εντύπωση. Μια χαρά. Καλά, μια χαρά λέμε. Μελέτης οπαδός του Τζόρνταν. Γεια σου Μελέτη. Γεια σου Μελέτη. Δεν μου λες Κωνσταντίνη, τι έγινε με τον Τζόρνταν. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις, άμα δεν ξέρεις ποιος ξέρει εγώ. Εσύ που είσαι οπαδός δεν πρέπει να πέφτει. Οπαδός δεν το ξέρει. Εγώ είμαι οπαδός αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Θα πάει στο έψιλον. Στο έψιλον. Του κανάλι που πήρε ο Ιβάν. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του Ζαγοράκη θα κάνουν πρωινάδικο. Να το δούμε και αυτό, Γιατί να μην το δούμε αυτό. Γιατί να μην το δεις. Τώρα μεταξύ μας μισό λεπτό, γιατί εδώ το λες υποτιμητικά για τον Τζόρνταν, δηλαδή αυτοί που κάνουν καλύτερη είναι. Αυτός που είχε πριν το έψιλον, γιατί για μένα απάντησε σε κάνα δύο μηνύματα έτσι που βγαίναν και λέγανε ο Τζόρνταν στο έψιλον και τα λοιπά τότε πέρσι. Αυτοί καλύτεροι ήτανε. Σκανδαλοθύρες ήτανε να πλάκα μου κάνεις. Σωστό. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω. Το Μάριο μια ερώτηση να κάνω. Ναι. Μάρις αρέσει πιο πολύ να δαγκώνεις ή να γλύφεις. Ανάλογα τι να δαγκώνω και τι να γλύφω. Τώρα γενικά μιλάμε. Δάγκωμα ή γλύψιμο. Γλύψιμο. Τράχα να γλύφω κόλλη το μαλάτο. Τι έκανε ρε μάγκα. Είσαι όντως ο παδός του Τζόρνταν. Φίλε, το πες πολύ γρήγορα και έχασε την έγκλη του. Δηλαδή, έφυγες από τη στροφή. Το ήξερα μωρέ, εκείνη και παλιό. Αλλά είσαι ο παδός του Τζόρνταν, όντως. Για εκεί είσαι. Για εκεί είσαι. Είσαι για πυγμεϊκά μεγέθη είσαι. Ρε ψεύτο μάγκα. Για πυγμεϊκά μεγέθη εδώ.
τι είπε, δεν κατάλαβα τώρα. Εγώ τι δουλειά ζούμε, είχα. Ζούμε την εποχή για να δούμε τον Μένιο Φουρτιώτη στην Αθλητική Κυριακή. Τώρα. Κάνε μια κλειτσάδα στον Τζόρνταν, στο Γιάννη, στο Μαλάτο. Είσαι να πούμε για δέσιμο ρε μπάγκας. Σε ρουίτ 1881. Αφού δέχεσαι να σου λέει παραμύθια ο Τζόρνταν ότι θα μας αφαιρούσαν 6 βαθμούς και θα πάρετε το πρωτάθλημα ρε ζωντόβολο. Βρε ζωντανό. Ξαναπάρε τηλέφωνο ρε ψευτόμακα. Και εμένα να σου πω κάτι μελέτη. Εμένα ο Τζόρνταν μου λείπει πιο πολύ. Γιατί πήγα και έβαλα 500 ευρώ στοίχημα ότι ο Λουτσέσκου δεν θα πατήσει τον ΠΑΟ. Μας το δίνει σίγουρο αυτό. Ναι. Εδώ πέρα τελευταία εκπομπή Ιούνι 12 και 22. Σημειωμένο το έχω. Και τους 6 βαθμούς. Και έλεγε δεν τον θέλει ο κόσμος. Κάντο λίγο ρε εσύ Γιώργο. Δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟ. Δεν τον θέλει ο μεγάλος. Και ο παδί. Δεν τον γουστάρουν οι παδί του ΠΑΟ. Δεν τον γουστάρουν οι. Και έβαλα 500 ευρώ, λέω δεν πάει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, βέβαια, εδώ, για να πούμε λίγο και τα ίσα, εντάξει, είχε πει και κάποια πράγματα τα οποία βγήκαν, έτσι. Καλά, κοίταξε. Αν σε κάθε κομπή λέω 4 πράγματα ή εσύ λες 5, 2 θα βγαίνουν. 3. Μηνυμώσεις να τα κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει, όχι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Yes. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς το. Καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, Νίκος από κάτω Τούμπα, Ολυμπιακός. Γεια σου ρε Νίκο. Γεια πες. Γεια σου Νίκ. Γεια πες εσύ. Λοιπόν, πήγες. Στενοχωριέμαι ελαφρώς που έπεσε με την όλη ιστορία με τον Ηρακλή. Αλλά πιο πολύ στενοχωριέμαι για αυτούς που χάσαν τα λεφτά τους. Όχι μόνο παίχτες, όλους όσους ήταν. Είσαι αριστερός Γιώργο. Νίκος. Νίκος. Είσαι αριστερός. Νίκος. Αριστερός, ναι. Είναι πολύ λογικό ένας αριστερός συνειδητοποιημένος να βλέπει τις ομάδες σαν εταιρεία, τους παίκτες σαν εργαζόμενους, τους προμηθευτές και πραγματικά να σκέφτεται τον εργαζόμενο και όχι την εταιρεία. Ναι, εννοείται αυτό. Και όχι γιατί μόνο εμένα με τον Άκλη, μου βγήκε κάποιος. Με τον Εθνικό, ναι, με την ΑΕΚ, ναι, με τον Άρη, πολλές περιπτώσεις. Τα λεφτά στην τράπεζα τότε με τον Κοσκοτά, τα δώσεις πίσω. Και με τον Ολυμπιακό. Ισχύει. Ναι, ναι, όλοι όσοι ναι, χάσαν λεφτά. Συγγνώμη, κανείς δεν πάει φυλακή, συγγνώμη Νίκο, τα πλήρωσε ο Κόκαλης, ας σου πω εγώ, σε 8 χρόνια πλήρωνε ο άνθρωπος, 8 δισραχμές, τα πλήρωσε μέχρι τελευταία δεκάρα. Προχώρα. Κοσκοτά της τράπεζας Κρήτη. Θα πες στο στούντιο. Έχω μιλήσει με 800 Ολυμπιακούς κάτω νησιά Αθήνα, το ακούω τώρα από την πρώτη φορά. Καλά, εντάξει. Το μάλλον στο μαθήρα τώρα, ζητώ συγγνώμη, τέλος. Άμα θέλετε, πάρτε να ρωτήσετε εκεί που πρέπει. Μαλάτε. Ποιος πήρε την τράπεζα, εκεί που ρώτησαν όλοι η Κρήτης. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Και για... Όταν μιλάμε... Μισό λεπτό, τέτοια... μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, για τον Παναθηναϊκό, ας με συγχωρέσετε, αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, σε παίκτες, από παίκτες, λεφτά δεν φάγανε. Ναι, αυτό το, ναι, εντάξει, ναι. Και για τον ΠΑΟΚ και σε εποχές, ναι, που ήταν δύσκολες. Σωστό, μπράβο, σωστό. Πήγανε να φάνε ο Βουλινός, έβαλε τη θύρα 4 να δίνουν το σμολ. Να κάνουν μαγκές στο σμολ. Έτυχε η δικηγόρος του σμολ να είναι γειτόνισά μου. Σήμερα είναι η γυναίκα, πλέον κοπέλα ήταν τότε, εισαγγελέας. Τη ρωτούσα γιατί μέναμε πολύ κοντά εκείνο το διάστημα και μου είπε ότι ο σμολ πήρε όλα τα λεφτά του. Και αν δεν τα πήρε όλα, πήρε το 80-90% του τέλος. Του κάνα κουστιά ο Βουλινός στη θύρα 4, αλλά τα λεφτά τα πήρε. Δεν έφαγε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός λεφτά από εργαζόμενους. Τώρα τα ΙΚΑ, τα ΤΕΒΕ, τα έμφυα και αυτά εδώ τα παραγράφω εγώ. Εμένα με νοιάζει αυτό που πήγα σήμερα και άκουσα που ήπια καφέ στο Μακεδονία Παλάς εκεί κάτω στην παραλία. Να τα. Ο Σαββίδης πληρώνει 30 του μηνός. Δεν μας δίνει τίποτα τρελά λεφτά, αλλά εμείς είμαστε σίγουροι ότι 30 του μηνός θα πάρουμε τα λεφτά. Και είναι δίκαιος εργοδότης. Τη συλλογική σύμβαση τελικά. Κόστα το βασίλειο, αν υπάρχει. Η μεγάλη προμηθευτής, εικόνα. Προμηθευτής. Ρούχα. Να πω την εταιρεία. Α, μην την πω. Χαριλάω. Ήρθε εδώ ο ΠΑΟΚ. Παμ, παμ, παμ. 30 του μηνός. Πάρτα μία του μηνός. Δηλαδή. Φέρε το τιμολόγιο την άλλη μέρα τα πήρα. Εκπεντάρα. Παίκτη
ηγέτης, προπονητής, προμηθευτής κτλ. Ανοικοκύρευτη Αριανή. Σήμερα μου έλεγε ο Καρυπίδης που μιλήσαμε στο τηλέφωνο για τον, πώς τον έλενε, για τον Ψηφίδη. 73.000 ευρώ χρωστάει ο Άρης στον ΟΥΘ, ο ΙΘ, Οργανισμό Ίδρυψης κτλ. ΕΙΑΘ. Δεν τρέπεστε ρε κοπρίτες να χρωστάτε το νερό 73.000 ευρώ. Σε λίγο δεν θα έχετε νερό, απλέτε τα παπάρια σας μετά την προπόνηση. 73.000 ευρώ νερό είναι από τότε που έγινε κατακλυσμός του ΝΟΕ. Νερό! 73.000 ευρώ και ένα 200, ένα 200 ρεύμα. Που σήμερα ο Καρυπίδης είναι ενάντια με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από την άλλη μεριά. Ποιος μου λέει εμένα, λέει ο άνθρωπος, τον κυνηγάμε, αλλά σήμερα ας πούμε παίξω εγώ με την Boca Junior και έρθει ο Παστορέ. Εσύ κατεβάσαι γενικό. Κατεβάσαι το γενικό. Μετά δαχτυλίδι της φωτιάς, δαχτυλίδι και ούτε στην παραλία, στην τράπου μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό θα ζείτε κι εσείς. Βρίσκουμε το Καρυπίδη, ας πούμε, για ένα χρόνο, ενάμιση. Που κι αυτός με τα λεφτά δεν τα έχει καλά και με τους εργαζόμενους έχει θέματα. Πολύ θέμα. Έχει θέματα, άρα να πούμε. Λοιπόν. Μεγάλο θέμα. Και Καρυπίδη, αυτό το φιλικό κάνω καμιά Παρασκευή, γιατί 3.000 κόσμο θα παίζει. 8 η ώρα κάνω. Όχι, Παρασκευή δεν κάνει. 7 η ώρα έχει οριστεί το μάτς. 7.30. Καληνύχτα πρώτα. Συνέχισε, φίλε. Λοιπόν, και γενικότερα βλέπω μια, σαν να το πω, στο ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό και παγκόσμια. Τεράστια ποσά. Τώρα βγαίνουν τα έξοδα, δεν βγαίνουν χρέη. Άσε με τα λεφτά. Πλυντήριο, πλυντήριο, ένα το καλό πλυντήριο. Χούβερ, κλείσε, κλείσε, Χούβερ, διάλειμμα, τελευταίες τέσσερις γραμμές και φύγαμε. Πλυντήριο, πλυντήριο. Χούβερ, διάλειμμα. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παραχμή είμαστε εδώ στο παραχμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Χαφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Τέσσερις τελευταίες γραμμές. Απάντα. Εγώ να μου φέρει την πεφερά του να κλειδώσω σαν σκύλος και θα δούμε για την μπαταρία μετά. Σαν σκύλος. Φορτίζει με πεφερές, φίλε. Εσύ ναι. Που στέλνεις το μήνυμα. Έτσι. Σ' αρέσουν οι μεγάλες, Μ' αρέσει. Πεφερές, όχι μεγάλες. Πεφερές, άμα το παιδί που στέλνει το μήνυμα είναι καμιά 30 χρόνων, πόσο θα είναι η πεφερά, σιγά. Έχω ένα 50. Συνάδελφο. Στο Μετρόπολης έχει μια πεθερά, ονόματα δεν λέω. Ακούει αυτό τώρα. Καλημέρα. Του λέω, είναι του κλαμπ. Τον έχω εγγεγραμμένο στα εκλεκτά μέλη. Δεν σου πέρασε εδώ το μυαλό. Μα σε παρακαλώ, Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ ναι, φίλε.
Κωστής από Καναδά, Ολυμπιακός. Καλώς ήρθατε. Καναδά, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν ξέρει κανείς να μου δώσει μια απάντηση. Στο Champions League ο Ολυμπιακός θα παίζει με τον Καπίνο στο τέρμα ή θα βάλει τον άλλον που έχει κάνει άδειλε. Σε προβληματίζει ο Καπίνο, ε! Ναι, μου κάνει, δεν μ' αρέσει πολύ. Ο Καπίνο κάνει κάτι τσαφ, δεν το φοβάμαι. Εντάξει, τώρα από θέμα εμπειρίας και παράστασης πρέπει να βάλει τον Πρωτό για μένα, δεν το συζητάμε. Ο Κωστιξάφη, ο Καπίνο έχει ευθύνη. Θα βγω, δεν θα βγω, ήταν. Έχει ευθύνη για τον Κωστιξάφη. Είναι λίγο μια κατάσταση του Καπίνο που μπορεί να σου κάνει μια μεγάλη απόκρουση και την επόμενη φάση να σου κάνει το λάθος. Εντάξει, φίλε, να σου πω λίγο κάτι για τον Καπίνο, για να μην τον αδικούμε. Εντάξει, και μόνο που αντικατέστησε, πήρε τα γάντια από τον Ρομπέρτο, ας πούμε. Όσο καλός και να είναι, πάντα θα τον αντιμετωπίζεις με ένα σκεπτικισμό. Εντάξει, ο άλλος σίγουρα, εγώ απλά έχω δει τα τελευταία μάτσα ότι λίγο τρέμουν τα χέρια του να το πω λίγο σε κάποιες φάσεις, κατάλαβες. Ναι, είναι επίφοβος. Ο Πρωτό είναι πιο έμπειρος, είναι καλός. Αυτό και επειδή τώρα είμαστε ένα όμιλο που θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Αν δεν παίξει με τρίτο στόπερ, δεν τη βγάζει. Ορίστε. Αν δεν παίξει με τρίτο στόπερ, δεν τη βγάζει και για ένα ακόμα λόγο. Δεν έχει σκύλο αμυντικό χαφ. Ποιο έχει στόπερ. Έχει τον Μπάπε Σισε και δεν καταλαβαίνω γιατί τον βάζει. Είναι πολύ καλό και ψηλό, τον έχω δει εγώ. Ναι, εγώ στην προετοιμασία παρακολουθούσα καλό σκανόταν. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν έχει παίξει αλλού. Ούτε εγώ ξέρω. Δηλαδή έβαλε το παλικάρι, ήρθε από το Βέλγιο και τον έβαλε μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, να παίξει. Καλός ήταν, έκανε, είπαμε, δύο τρία λάθη. Καλός ήταν, χαμηλά όμως. Τι ταχύτης μου μιλήσαμε αυτό που λέει το Μίκο. Καλά, θα γράψει όλες 100 φορές. Και τι το βάζει, άκου, ποιο το λάθος. Το βάζει και αριστερό στόπερ, τον αργό, γιατί και τον κούτρι αριστερό μπακ, οπότε χτυπάνε αυτοί εκεί, πέφτει αυτός. Γιατί τρώνε τον κούτρι και γίνεται μπέρδεμα. Και ο Ζιλέτ δεν είναι ο γαμάο εξάρι, δεν είναι ο σκοτώνω, ότι δαγκώνω και παίρνω. Δεν Καμαρά, ο Καμαρά της Ξάνθης κατάπιε το Φορτούνι. Το κατάπιε. Για πλάκα. Ο Φορτούνι σε πτώση 1,5 χρόνο περίπου τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά... Δεν τον πουλήσατε στην ώρα του κι αυτόν. Ο Φορτούνης είναι ο Κλάους του ΠΑΟ, του Ολυμπιακού. Όχι, εντάξει. Ο Φορτούνης είναι ο Κλάους του Ολυμπιακού. Σαν το Κλακάς που έπαθε ο δικός μας. Ναι, δεν έφτασε ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Γιατί το πάει ο Φορτούνης. Δεν φτάσει νομίζω σε αυτό το επίπεδο, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, φίλε, να σου πω λίγο εγώ τι πρέπει να γίνει. Πρέπει σαν Ολυμπιακή, η διοίκησή σου, πρέπει να διαλέξετε να μην βάλετε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Μην μπείτε δηλαδή στο παραμύθι που μπήκε ο Μελάτος και ο Μαλάτος, συγγνώμη, και ο Ασλαμάς και μας λένε για τις δύο μεγάλες εντεκάδες του Ολυμπιακού. Δεν έχει δύο μεγάλες εντεκάδες του Ολυμπιακού. Είναι νωρίς, έχει γεμάτο ρόστερ. Γεμάτο ρόστερ. Ναι, αλλά σιγά μου το γεμάτο ρόστερ. Στόπερ δεν έχει. Λοιπόν. Αριστερό μπακ στη θέση του. Δεύτερο φορ δεν έχει. Δεύτερο φορ δεν έχει. Δεκάρι βγάζει το Μαρίν και κατά συνθήκη. Θα μπει και ο Φόε εκεί πέρα. Για να το τελειώσω, πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις στην Ελλάδα, τι θέλεις στην Ευρώπη. Μην μπαίνεις στη λογική να τα κρατήσεις και τα δυο. Δηλαδή, σκέψου, τι θέλεις. Καλά, σιγά καιρό, άμα πας καλά στην Ευρώπη, θεωρητικά δεν θα πας καλά και στην Ελλάδα. Όχι, φίλε, μην το λες. Γιατί όταν θα έρθει να παίξεις με την Μπαρτσελόνα, αν έχεις ντέρμπι την Κυριακή και μου βάλεις εφόσον ενδιαφέρεσαι για την Ευρώπη βασικούς, αυτοί θα λυσάξουν τα τρέξοντα, του πεταχτούν οι γλώσσες έξω. Θα πάνε την Κυριακή. Θα φάνε κανένα τέτοιο, να γκρίνει ο κόσμος στο Ολυμπιακό. Καταλαβες. Δηλαδή, μπορεί να πας. Θέλεις δηλαδή με λίγα λόγια να γίνεις Παναθηναϊκός στη θέση του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι στην Ελλάδα έχει ζωριλίκι μετά. Θέλεις να παραμείνεις γνωστός Ολυμπιακός που ήσουν. Για Παναθηναϊκός στην Ευρώπη δεν ξέρω. Εγώ είμαι πιο μικρός, δεν τον είδα. Εγώ θυμάμαι πάντα να μην παίζει. Θα δεν σου πω. Πάει επόμενος. Πρώτος. Ναι. Έλα, φίλε. Καλώς τον. Καλησπέρα και στο πάνελ. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλώς σας. Λευτέρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Γεια σου, Λευτέρη. Συλληπιτήρια. Παναθηναϊκός. Τι να σου πω, ρε, χάρη ομάδα, ανάπτυξη 0. Κυρίως με στα αμυντικά, εγώ εντοπίζω προβλήματα αμυντικά πάρα πολλά. Με αυτό το ρόστερ αμυντικά δεν πάω πουθενά. Σε τρεις αγωνιστικές 0 βαθμοί, δυστυχώς. Κάθε σεζόν και χειρότερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, απογοήτευση. Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Κοίταξε, φίλε, καταρχήν, πρώτον,
Ο μόνος λόγος που πέρσι είχε ασυλία ο Ζουνίδης ήταν γιατί διαδέχτηκε έναν πολύ χειρότερο προπονητή. Αυτό. Φέτος δηλαδή, πλέον που ξέφτισε το τέτοιο του τραματσόνη, φαίνεται ποιος είναι ο Ζουνίδης. Όπως το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καταφέραν να κάνουν ένα προπονητάρα τον αγέλαστο, γιατί καταφέραν χειρότερους από αυτόν. Τώρα, από εκεί και πέρα πουλάς τον καλύτερό σου παίκτη λίγο πριν τελειώσουν οι μεταγραφές, τον Μπέρντ, τι να περιμένεις από εκεί. Δηλαδή ξενερώνουν τις συμπαίκτες του, σου λένε εντάξει, άμα φύγει ο καλύτερος, εμείς δεν κάνουμε. Εγώ φίλε, είχα, έβγαινα ένα διάστημα σε ένα κανάλι ραδιοφωνικό που λεγόταν Sport FM. Μ' ακούς? Ναι. Σκατά μ' ακούς. Αφού εδώ ο ήχος είναι αθλειότατος. Ακούς? Ακούς. Ακούω, φίλε. Και είχα πει ότι πριν ένα χρόνο, αν πιάσει γκράμπα το Ζέκα και τον πιάσει καμιά πνευμονία τον Μπέρκ, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει την Κέρκυρα και την Ξάνθη και τον οποιοδήποτε μικρό αντίπαλο. Και λέει, λύεται λέει, η συνεργασία μας και τα λοιπά. Λέω, γιατί λύεται η συνεργασία μας? Γιατί είπες για τον Ζέκα και τον Μπέρκ ότι αυτό από τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να κερδίσει ούτε τα πετράλωνα. Να λοιπόν που λείπει ο Ζέκα. Λείπει και ο Μπέρκ και δεν πάει να κερδίσει τα πετράλωνα. Λέω λοιπόν τώρα δημόσια σε αυτούς που ήταν στο Sport FM τσατσάκια του Αλαφούζου. Τι έγινε τώρα εσείς? Είχε δίκιο ο Ραπτόπουλος ή δεν είχε δίκιο? Που πρέπει να τα λέγαμε υπέρ του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού. Παρεξηγηθήκατε? Φάτε την τώρα. Συνέχισε. Να πω κάτι ακόμη. Να πεις. Ο Πάσο, οι τρεις μεγάλοι ανταγωνιστές του Ολυμπιακού, θεωρητικά ανταγωνιστές, βάζουν το Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πρέπει επιτέλους να πάψουν να σταματήσουν με ΕΠΟ, διαιτησίες, με ό,τι αφορά εξωαγωνιστικά πράγματα και να επικεντρωθούν επιτέλους και οι ομάδες και οι ίδιοι οι πρόεδροι. Γιατί αυτό το πράγμα ξεκινάει από τις διοικήσεις και από τους μεγαλοπαράγοντες, το αγωνιστικό κομμάτι. Άμα δεν πάρεις τα λαμόγια τους διαιτητές. Την ΕΠΟ και τις ενώσεις, μισό, δεν παίρνει πρωτάθλημα, καθίστε λίγο. Καθίστε, ο Σαβίνης, ο Ιβάν, να πούμε λίγο και αυτό, να πούμε και μια αλήθεια. Ναι. Φέτος μου ψώνησε μόνο από το πάνω ράφι. Ναι, σωστό. Μόνο το, σαν βιογραφικά η διαιτησία πάνω ράφι. Ναι, δεν λέω ότι δεν τους είδα στο γήπεδο, αλλά σαν βιογραφικά μου φέρε καλούς παίκτες. Έτσι. Τέλος, πάμε τελευταίος. Έλα, φύγαμε στον τελευταίο, Σχιζοδήμο, Πάρτονα. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Ωραία. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Ολυμπιακάκια εκεί, γιατί πριν το διαφημιστικό διάλειμμα έλεγε ότι μην ονειρεύεστε πρωταθλήματα και τέτοιες ιστορίες. Αρχικά να πω, ο Παναθηναϊκός έχει σβήσει, το ξέρουμε όλοι. Να μιλήσουμε αντικειμενικά, λίγο ποδοσφαιρικά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλές ποιοτικές μεταγραφές. Έχει διώξει ναι μεν και κάποιους παίχτες που τους χρειάζεται φέτος. Αλλά θέλω να πω το εξής. Οι Ολυμπιακοί μας λέγανε πριν λίγα χρόνια να ρίξετε λεφτά να πάρετε πρωτάθλημα. Οι μεταγραφές, άμα τις συγκρίνεις φέτος, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ πιο καλές μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Εμείς δεν μπορούμε να ονειρευτούμε πρωτάθλημα. Θα μας πει τώρα ο κάθε μπάρμπας εκεί πέρα που δεν έχει ιδέα από μπάλα. Μπαρμπαριά και του Μέση. Άντε βρε Ολυμπιακάκια τώρα να πούμε, κάτσε καλά. Ολυμπιακάκια. Κάθε χρόνο το πρωτάθλημα μα το παίρνει μέσα από τα χέρια. Ποια χέρια σου ρε, 40 βαθμούς και 30 πίσω είσαι. 4 παιχτάκια, 20 εκατομμύρια. Και μου λες τώρα για μεταγραφές, εσείς κάνετε ξέπλα μάγρου. Μόνο ο Ρέτσος κάνει 22 και η ομάδα σου 15. Άκουσε με λίγο, ο Ρέτσος κάνει 22 εκατομμύρια. Άκουσε τι σε είπε όμως. Άκουσε με λίγο να μιλήσω, σας παρακαλώ αφήστε με να μιλήσω. Καλά μη θυμώνεις. Γιατί πληρώνω, αφήστε με να μιλήσω λίγο. Τι πληρώνω? Έγινε, Κώστα, εγώ συμφωνώ σε όλα όσα λες εσύ, σε ακούω καιρό. Είμαι νέο παιδί 19 χρονών, είμαι, αλλά θέλω να με ακούσετε 2 λεπτά. Ο κύριος αυτός τώρα που μιλάει εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός, θέλει να μας πει για το Ρέτσο. Ο Ρέτσος λέει 22 εκατομμύρια. Πιστεύεις ρε εσύ μπάρμπα μου ότι υπάρχει άνθρωπος που θα δίνει 22 εκατομμύρια για το Ρέτσο? Ναι. Θες τι μαύρο ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δεν υπάρχει από τέτοιο ο κύριε. Ο Μαρινάκης τι λεφτά έχει βάλει στη τσέπη του? Δεν για το υπάρχει. Ρέτσο. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί με χρηματιστηριακές εταιρείες, ναι, δεν υπάρχουν μαύρα λεφτά. Δεν υπάρχουν μου, όχι. Αυτά να πάρουν να το πει στο Μαρινάκη και στη τσέπη όχι, του. Όχι, στα λέω εγώ που ξέρω. 36 χρόνια τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι το ίδιο. Όπως η ασπίδα, ας πούμε. Άκουσε ένα στην ασπίδα, τώρα μην αρχίσουμε. Α, να μην αρχίσουμε. Όχι, εγώ δεν ήμουν στην ασπίδα. Αφήστε τα λεφτά και το ξέπλυμα. Ποιο ξέπλυμα, από πού?
Από πού? Από πού? Τι ξέπλυμα, το παραμύθια που σου έλεγε εδώ πέρα κάποιο. Τι ξέπλυμα, πες ότι λέω Μπαρούφες, εγώ δεν ξέρω τι λέω, άσε με. Άσε με να σε πω ποδοσφαιρικά. Για πες ποδοσφαιρικά. Έτσι όπως τον βλέπεις, δεν αξίζει το πρωτάθλημα παραπάνω από τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Μα αφού αποκλείστηκε από την Ούστερσουντ. Βρε, άσε την Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημά του, την Ούστερσουντ. Αυτό είναι το ότι δεν μπορεί να κερδίσει την Ξάνθη και δεν μπορεί να κάνει τελική την Ούστερσουντ. Το Λεβαδιακό τον κέρδισε. Άσε με λίγο να μιλήσω. Άσε με. Αυτό κάνω. Ας την Ευρώπη και κοίτα το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το συγκρίνει. Α, ωραίος, ωραία. Λες ωραία πράγματα τα 19χρονα, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, αλλά ακούστε με λίγο. Η Ούστερσουντ μπορεί εσύ να μην την ήξερες σαν ομάδα πριν 2-3 χρόνια, 4-5, αλλά είναι μια πολύ δυναμική ομάδα φέτος. Άσε τώρα, μην τη συγκρίνεις με το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλά, τώρα δεν είναι δυναμική. Τα στοιχεία του ελληνικού πρωταθλήματος μπορεί άλλη ομάδα εκτός από τον ΠΑΟΚ να πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Ποια ομάδα είναι αυτή? Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με το δανεικό τον Αραούχο που δεν βάζει ο Τίγρης λεφτά και μεταγραφή. Ο Πανιόνιος. Να σου πω κάτι, ο Πανιόνιος έχει πολύ δυνατή ομαδούλα, αλλά δεν είναι η ποιοτική ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Έλα, γκομενάς είναι μικρέ ο Πανιόνιος. Πήγαινε, κέρδισε τον Εθνέα Σμύρνη και τα λέμε. Ναι, άκουσε με όμως. Με τα βιογραφικά μιλάω, μικρός, καλά σας λέει το παιδί. Συνέχισε μικρέ. Εσείς δεν αρχίσατε το πρωτάθλημα και μας λέτε για τις μεταγραφές που έκανε ο Γκαριζίνης. Εγώ είμαι 19 χρονών, έχω δει με τον ΠΑΟΚ στη ζωή μου ένα κύπελο. Ένα κύπελο, γιατί στα άλλα ήμουν μικρός, στα άλλα δύο κύπελο. Έχω δει ένα κύπελο. Σε όλη μου τη ζωή περίμενα ένα πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα. Ο ακόμα χρόνια. Είναι το ύψιστο, αυτό που ψάχνω τόσο καιρό. Ένα πρωτάθλημα. Με το πάρει μαλάτο. Όταν λες 19 ετών, λες σε όλη σου τη ζωή. Εγώ που το περιμένω σε όλη μου τη ζωή με τον Ηρακλή, τι να πω ρε φίλε. Το πιστεύω αυτό που λες, έχεις δίκιο, αλλά άκουσε με λίγο. Έτσι που το λες, κατάλαβες. 19 ετών, όλη μου τη ζωή περιμένω. Ξέρεις. Ακούστε με λίγο. Να είσαι γερός να πιάσει τα 100 και βάλε να είσαι. Χρονιά 2010. ΠΑΟΚ είναι πρώτος στη βαθμολογία και πάμε να παίξουμε μέσα στο κλειάν της Βικελής με τον Άρη. Σωστά. Σωστά. Και δεν κατεβαίνεις ποτέ. Στην αγωνιστική αρχίζουν οι σφαγές. Έχεις εκεί το σπάφα, έχεις αυτό το σύστημα όλο να μην σε αφήνει να πάρει το δάχτυλο. Καταλαβαίνεις για το πράγμα που μιλάω αυτό που τελική δεν έκανε, τελική σε δομήτα έκανε. Να δυναμητίζει τον κόσμο. Ποιο σπάφα ρε φίλε, το ότι βγήκαν οι άλλοι και τραμπουκίσανε το πούλμαν, ποιο σπάφα, καλά σου λέει. Γιατί εμείς στην Τούμπα μας πάει, μας πάει. Άκου να σου πω! Όταν σας λέγαμε δεν κάνατε τελική στο 70 χρόνια, σας λέγατε ότι βγαίνανε στο πούλμα και σας τραμπουκίζανε. Εμείς στην Τούμπα τον ερχόμαστε 30 φλόγια. Μα έτσι λέγατε όμως, όταν σας λέγαμε ότι στην Τούμπα δεν κάνατε τελική, αυτό μας λέγατε τότε. 19 χρόνια! Ποιο μάτσα, ποιο μάτσα. Συγγνώμη, πες το όνομά σου, δεν είναι ωραίο. Σαν να μιλάμε, το όνομά σου πώς είναι? Στράτο. Στράτο, άκου τον παπά μου, συγχωρεμένο το όνομα. Γεια σου, Στράτο. Γιατί δεν είναι ευγενικό, δεν είναι και ωραίο. Αν σε προσβάλλουμε είναι. 19, εντάξει, 19 χρόνια, εντάξει. Στράτο. Στράτο. Ναι. Αν θέλεις να σου δώσω ένα πολύ πιο καλό αφήγημα, ναι, και θα συμφωνήσει πρώτος ο Ραπτόπουλος, μάλλον και ο Γιώργος, γιατί το έχει αναφέρει τον Γιώργο, νομίζω, για το πρωτάθλημα του 2010, το χαμένο σε εισαγωγικά. Ναι. Ένα πιο καλό αφήγημα, το ρεαλιστικό, αν θέλεις, και ποιο είναι. Πού χάθηκε, ξέρεις? Το Καφτατζόγλιο. Στο 1-1 στο Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο χάθηκε. Εκεί έπαιρνε στον Ηρακλή και πήγαινε στο Χαριλάου σχεδόν πρωταθλητής. Κύριε Ασλαμά, έχετε δίκιο. Άστο κύριε, κύριος δεν είμαι, άστο κύριε. Στράτο, Στράτο, Μάριο, ρε Μάριο, ναι, Ασλαμά. Μαρία, άκουσε με λίγο. Ναι. Ωραίο. Άκουσε με λίγο. Ναι. Έχει δίκιο ότι χάσαμε και καλά σε εισαγωγικά το πρωτάθλημα μέσα στο Καφτατζόγλιο, στο 1-1. Το 1-1. Που ορίζεται ο Σάντος με τον Μαλεζά, ναι, πολύ σωστά, που δεν μιλάει. Και ο Κοντούλης ο πυγμαίος κάνει το χέρι, ναι, και τρώει την κάρτα. Αλλά άκουσε με λίγο. Από την αγωνιστική εκείνη μέσα στον Άρη που παίξαμε με τις κόκκινες, με τις αποβολές, με ό,τι θες εκεί μέσα, ήταν έκτρωμα. Το είδες στο μάτι, το θυμάσαι. Καλά, και στο Καφτατζόγλιο ήταν εναντίον διαιτησία. Κάθε εσύ, δεν κατέβηκε στο Χαριλάου, δεν κατέβηκε σαν θέλω το πρωτάθλημα. Κατέβηκε, αλλά δεν θα άκουσε με δύο λεπτά μου. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι, σ' ακούω. Ο Παναθηναϊκός από εκείνη την αγωνιστική που έχασε ο ΠΑΟΚ μέσα στον Άρη. Και εγώ σου λέω ότι δεν έχασε ο ΠΑΟΚ από διαιτησία, στο πάω αλλιώς. Mm. Πόσο πιο ευνοϊκά συμπεριφερόντουσαν οι διαιτητές στον Παναθηναϊκό και πώς παίζαν τον ΠΑΟΚ. Δες εκεί πόσες αγωνιστικές είχαν μείνει από τον Άρη μέχρι το τέλος, θυμάσαι? Πώς είμαι? Πέντε. Κάπου τόσες ήταν. Δες από εκείνη την αγωνιστική μέχρι την τελευταία πώς συμπεριφερόντουσαν τον Παναθηναϊκό και τις άλλες ομάδες και δες πώς συμπεριφερόντουσαν. Όχι ρε φίλε, ξενέρωσε η ομάδα. Στη Λάρισα μετά έχασε, στην ΑΕΚ μετά έχασε. Πώς έχασε στη Λάρισα?
Ακούστε με λίγο. Ο ΠΑΟΚ. Πόσο? 2-1 νομίζω ή 2-0. Για λέγε. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα όνομα, έτσι. Σωστά έχει ένα όνομα. Αλλά δεν του συμπεριφέρονται έτσι όπως θα έπρεπε να συμπεριφέρονται σε όλες τις ομάδες. Δεν μιλάω τώρα τι θα έπρεπε. Τώρα που τάχωσε στις ενώσεις θα το συμπεριφέρονται. Κλείσε. Τα λέμε. Έγινε. Τα λέμε. Για χαρά. Το πάνε είναι τα χρήματα. Ωραίο Στράτο, πολύ ωραία παρουσία. Ωραίο. Περιμένω 2 γκολ από τον κύριο Γραμμένο το βράδυ, ένα με κεφαλιά και ένα με σούτ έξω από την περιοχή. Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση, εσύ που λες για τον Γραμμένο και τα 2 γκολ. Αν δεις κανένα 0-3. Και καλή μπάλα, λέμε τώρα, δεν ξέρουμε τι θα από γίνει. Από μπράβο, είδα καλή μπάλα και 0-3. Ωραίο, σωστό. Δεν κατάλαβα, εγώ δεν χαρίζω κανέναν. Ναι. Εδώ τα βάλαμε την ομάδα πέρυσι με το, τη διοίκηση. Rapto.gr. Είμαστε κάθε... Τώρα τελειώνει αυτή η εκπομπή, αλλά μπορείτε να την ακούσετε οποιαδήποτε στιγμή και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές καθημερινά στο Rapto.gr, στο κομμουνιστή. Λοιπόν, για πατούσες. Για πέναλτι, για διαιτησίες, για μάτς, για, για ξύλο, μασχάλες, για μασχάλες, την άλλη εβδομάδα, την για λοντοστοιχίες, για λοντοστοιχίες, έχει να γίνει την άλλη εβδομάδα με 2 μάτς πάω, και τη Δευτέρα και την Κυριακή. Πάμε. Ναι.